Είναι συνδεμένος και είναι εδώ στο Δημαρχείο για να δεχτεί ερωτήσεις. Πάμε. Πάμε από την αρχή. Πάμε λοιπόν. Εκφωνώ το δεύτερο. Λήψη απόφασης, περιμίσθωσης και υπομίσθησης ακινήτων για την μετεγκατάσταση του μαξοσταθήματος για την εισήγηση του δίκτυου στο κύριο Ζαρβάς. Κυρία Πρόεδρε, στη διαδικασία λεπτό. Θέλω να μιλήσω, στη διαδικασία σας το λέω, αλλά δεν με ακούσατε. Ένα λεπτό σας παρακαλώ, δεν σας παρακαλώ. Πρόεδρε, το μικρόφωνο είναι κλειστό. Πρόεδρε, το μικρόφωνο σας. Το ξέρω, το έκλεισε, γιατί πρέπει να μιλήσω με τον Δήμαρχο, αγαπητοί συνάδελφοι. Τι να κάνουμε, αφού είμαστε διαδικτυακά και δεν μπορούμε να καθίσουμε έτσι όπως ήμασταν όταν ήμασταν διαζώσεις. Είμαστε κουρασμένοι όλοι. Μπορώ να μιλήσω στη διαδικασία. Και ο κύριος Σταθόπουλος έχει σηκώσει το χέρι του, βεβαίως. Λοιπόν, ευχαριστώ. Πραγματικά εκπλήσωμαι που μπαίνουμε στη συζήτηση του θέματος για τον εξής λόγο. Κάναμε μία συνάντηση των επικεφαλής πριν μερικές μέρες, όπου με τον κύριο Λαζουρά και τον κύριο Κύρκο, όπου διαπιστώθηκε από όλους ότι το πρόγραμμα, είμαστε όντως και κουρασμένοι, το θέμα είναι ανέτοιμο να συζητηθεί. Έχουν γίνει όντως κάποιες ενέργειες από τον κύριο Λαζουρά, άρα από νομικής πλευράς έχουν γίνει οι ενέργειες που απαιτούνται, αλλά από τεχνικής πλευράς έχει πάρα πολύ δουλειά το ζήτημα. Αυτό λοιπόν που έγινε στη συνέχεια είναι ότι έγινε μια συνάντηση στο χώρο εκεί που θα προορίζεται για να νοικιάσουμε το αμαξοστάσιο και υπόθηκε ότι, οι εργασίες που πρέπει να γίνουν, οι τεχνικές, μιλάω τεχνικά αυτή τη στιγμή, ότι είναι απροσδιόριστο το κόστος, είναι απροσδιόριστες εργασίες, απροσδιόριστα η δουλειά που πρέπει να γίνει τεχνικά, τέλος πάντων, να μην σας κουράζω, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, και έμεινα με την εντύπωση ότι το θέμα θα αποσυρθεί να προετοιμαστεί κατάλληλα και τεχνικά. Είμαι στην πλατεία του Αγιάννη, έτσι ακούτε τι γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν, μείναμε λοιπόν στο ότι θα προετοιμαστεί και τεχνικά, έτσι ώστε να έρθει μια ολοκληρωμένη εισήγηση από νομικής πλευράς η οποία υπάρχει, από τεχνικής πλευράς το πόσο θα κοστίσει, τι θα συνεισφέρει ο Δήμος, μια τέλος πάντων οικονομοτεχνική μελέτη για να ξέρουμε τι ακριβώς ψηφίζουμε. Εκεί εγώ τουλάχιστον είχα μείνει και έτσι έφυγα και τώρα ξαφνικά βλέπω να μπαίνει ένα θέμα για ψηφοφορία. Πρόεδρε, και εγώ θέλω διαδικασία, σε παρακαλώ. Επί διαδικασίας λοιπόν έχουμε στο χέρι τους. Και για δύο λεπτά θα τους ακούσουμε τον κύριο Σταθόπουλο, τον κύριο Οικονόμου, τον κύριο Κονταξή, τον κύριο Κυριώδη και τον κύριο Κονταξή. Δήμαρχε του παρακολουθείς, φαντάζομαι. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Σταθόπουλο, για δύο λεπτά σας παρακαλώ κάποια μικρόφωνα ανοιχτά και ακούγεται οφλαβοή. Επειδή έχω την ενημέρωση από τον Κονταξή που ταιριάζει απολύτως με αυτά που είπε τώρα ο Μιλωνάκης, αλλά αφού σήκωσε το χέρι του, δεν ομιλώ. Περιμένω να ακούσω τον Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Οικονόμου τότε και μετά ο κύριος Κυριώτης. Για να συντομεύουμε και να μην επαναλάβω, εγώ διατύπωσα στην αυτοψία που έγινε, σε αυτή μπόρεσα να παρευρεθώ, στην προηγούμενη συνάντηση με εκπροσώπησε ο Χρήστος Ογούναρης, εκπροσώπησε την παράταξη, διατύπωσε ισχυρές επιφυλάξεις. Χθες, στην συνάντηση που κάναμε μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων της Παράταξης και τον mail που πήρα σήμερα, η υπόθεση, αγαπητοί συνάδελφοι, τεινάζεται στον αέρα. Γιατί? Και θα καταλάβετε πάρα πολύ σύντομα, θα το πω. Επικοινώνησα με τον κύριο Δάβαρη Χρήστο, πρώτη φορά και του ζήτησα συγγνώμη που τον ενοχλώ, ο οποίος υποτίθεται ότι υπομισθώνει. Εντάξει. Μου ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τίποτε, ότι δεν υπάρχει υπογραφή του σε αυτό, μάλλον πρέπει να είναι του λογιστή του και μόλις ενημερωθεί από το λογιστή του θα κάνει κατευθείαν ανάκληση της εκμίσθωσης, υπομίσθωσης, όπως θέλετε λέτε, ας μ' ακούσει ο Γιώργος Λαζουράς. Δεύτερον, μπήκαμε στα στοιχεία του κτηματολογίου και αυτό το οποίο έλεγε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Μέτζελος,
ότι τα οικόπεδα, το δικό του οικόπεδο ή το διπλανό έχει πρόσβαση στον δρόμο αυτό που είδαμε πίσω, γιατί από μπροστά δεν μπορεί να έχει είσοδο, δεν υφίσταται. Υπάρχουν δύο άλλες ιδιοκτησίες. Τα στοιχεία, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι διαθέσιμα αύριο σε οποιονδήποτε. Επομένως, τι προτείνω? Προτείνω να το ξαναδούμε το θέμα. Άμα θέλει η Δημοτική Αρχή, ας κάνει και επιτροπή. Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί, πρέπει να βρεθεί λύση και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι σε αυτό, αλλά όχι έτσι. Εξάλλου αναγνωρίζει μέσα η εισήγηση και ζητάει από την Υπηρεσία Καθαριότητος, μ' ακούει η Ελένη Δάβαρη, και από την Τεχνική Υπηρεσία να κάνει μία έκθεση. Η οποία, αυτό που είπε και ο Γιάννης ο Μελωνάκης, πρέπει να υπάρχει έκθεση καταλληλότητος, μία τεχνικο-οικονομική προσέγγιση και μετά να έρθει το θέμα αυτό. Αφήστε και μία άλλη σειρά θεμάτων. Επομένως, νομίζω ότι παρέλκει να συζητηθεί το θέμα, διότι ούτως ή άλλως είμαστε πολύ πίσω και θα τυναχθεί στον αέρα η απόφαση από αυτά που το οποίο σας είπα. Ευχαριστώ. Ακούστηκε από τους κύριους του νόμους. Αυτό με έχει σηκώσει το χέρι του. Ο κύριος Γκυζιώτη, δήμαρχε, η κυρία Λεφαντή, ο κύριος Κονταρτής και ο κύριος Ρέγας. Κύριε Γκυζιώτη, ναι, από δύο πλευρές θα τοποθετηθώ. Έτσι, εγώ προτείνω να μην συζητηθεί το θέμα. Για δύο λόγους. Καταρχάς, να το πω έτσι πολύ απλά. Αν ήταν να παίρναμε ένα οικόπεδο εμείς, εγώ για μένα δηλαδή, και μου το προτείναν, θα έλεγα κάτσε ρε παιδί μου να το δω λίγο ακόμα. Δεν είμαι και βέβαιος με αυτά που μου λες. Αυτό αποκόμισα εγώ από τη συνάντηση που έγινε επί τόπου. Δεν είναι θέμα αν η υπηρεσία καθαριότητος κάνει μια μελέτη. Τις κάνει ο χώρος. Τεχνικά θέλει προσέγγιση στο ζήτημα, γιατί ο Μαυρομαράς πέρασε μόνο μία φορά για 10 λεπτά με την Ελένη. Δεν ξαναπέρασε ποτέ. Δεν τον έχει δει. Δεν τον έχουν διαβάσει το χώρο να δουν τι και πώς. Και δεν είναι διαμόρφωση. Υπάρχουν πλευρές άλλες που θέλουν ακόμα λίγο ψάξιμο. Αλλά η πρότασή μου κυρίως είναι η εξής. Να αναβληθεί, γιατί δεν θα πάρει ψήφο θετική και θα καεί άλλη μία περίπτωση που έχει φτάσει αρκετά κοντά στο να την πετύχουμε. Αυτό λέω, Δήμαρχε. Είναι κρίμα δηλαδή, πραγματικά. Ωραία. Ακούστηκε ο κύριος Γκυζιώτης. Να ακούσουμε και την κυρία Λεφαντή. Η επικεφαλής πρώτα, Δήμαρχε. Κλείσε το λόγο. Έχει σηκώσει το χέρι της. Ο κύριος Ρέβης, ο κύριος Κονταξής. Δεν βλέπω εγώ γι' αυτό. Ορίστε όσο πιο σύντομα μπορείτε. Κυρία Λεφαντή. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Κύριος Ρέγας. Και τελευταίος ο κύριος Κονταξής. Κύριε Ρέγα. Μικροφωνίζει, κύριε Ρέγα. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας, κύριε Ρέγα. Ωραία. Ούτε ο κύριος Ρέγας. Μ' ακούτε. Ορίστε, κύριε Ρέγα. Συμφωνώ με τους προλήσαντες. Χθες προσωπικά πήγα στο χώρο και ασχολήθηκα 2 ώρες με τον κύριο Μέτζελο. Ήθελα προσωπικά να αποκομίσω άποψη για το τι μπορεί να γίνει και τι οικόπεδο είναι αυτό και αν υπάρχει, αν μπορεί να γίνει χώρος για το Δήμο. Με τα λίγα τα οποία, εγώ δεν είμαι μηχανικός, αλλά συμφωνώ και με αυτά που είπαν και ο κύριος Κονόμου, και ο κύριος Μενουλάκης και ο κύριος Γκυζιώτης, το θέμα θέλει μελέτη. Δεν είναι τόσο απλό. Καταρχήν, πέρα από τη διαμόρφωση και τα κενά που υπάρχουν σε τεχνικά θέματα, και η προσβάση από τη Λαυρίου και η πίσω πρόσβαση δεν είναι καθαρά. Πρέπει. Δεν είναι καθαρά τα χαρτιά που μου παρουσίασε προσωπικά ο κ. Μέτζελος. Προτείνω λοιπόν, για να μην λέμε πολλά λόγια, επειδή το θέμα χρονίζει και επειδή πρέπει να βρεθεί λύση οπωσδήποτε, έπρεπε να έχει βρεθεί την τελευταία δεκαετία που ζω στην περιοχή, 15 χρόνια, έπρεπε να έχει βρεθεί για μένα. Τέλος πάντων, πρέπει να βρεθεί λύση. Και επειδή το θέμα είναι σοβαρό, προτείνω λοιπόν να γίνει μια επιτροπή. Άλλη επιτροπή, ναι, κύριε Δήμαρχε, ακούστε με λίγο. Έχουμε καλούς μηχανικούς. Έχω προτείνω. Ναι. Κοντάξει, κριτική δικονόμου. Για να τελειώνω, παιδιά, λοιπόν, για να το τελειώσουμε. Ακούστε με λίγο να τελειώσουμε. Δεν μιλάω συχνά. Δεν μιλάω συχνά εγώ. Δεν μιλάω. Να πάμε σε επιτροπές και να το αναβάλουμε. Λοιπόν, ακούστε να σας πούμε κι εμείς. Εγώ δεν μίλησα για να μιλήσει ο Κονταξής, ρε παιδιά. Και δεν έχετε αφήσει ο Κονταξής να μιλήσει. Μισό λεπτό, ρε Δημαρχέ. Έχουμε μια σειρά. Κύριε Ζορμπά, υπομονή 2 λεπτά. Δεν θα αργήσω, κυρία Πρόεδρε. Όχι, κύριε Ρέγα, μισό λεπτό να μιλήσει ο Κονταξής. Θα πάει ο τελευταίος.
Εσάς μίλησε ο κύριος Οικονόμου. Επιπρέπει να το κλείσεις το θέμα, Δημαρχέ. Εντάξει, κύριε, θα το ανοίξεις και να το κλείσεις. Εγώ προτείνω την Επιτροπή Μηχανικών, την κυρία Παλαμάρη. Κατανοητό, κύριε Ρέγκα. Το θέμα είναι σοβαρό. Διαβούλευση, διαβούλευση. Εντάξει, ο κύριος Ρέγκα θα κάνει την πρότασή του, ο κύριος Πενταξής και μετά ο Δήμαρχος. Ή που θα κλείσει ή που θα ανοίξει το θέμα. Απλό είναι. Το θέμα θα συζητηθεί σήμερα. Πολύ ωραία. Και θα ψηφιστεί σήμερα. Έχουμε απαντήσει σε αυτά που βάλατε, συγκεκριμένες και καθαρές. Λοιπόν, πάμε δούμε, για να δούμε αν έχετε και απαντήσεις σε αυτά που θα πω εγώ, κύριε Δήμαρχε. Δεν έχω μιλήσει ακόμα. Θέλετε να μ' ακούσετε. Λοιπόν, εκεί πήγαμε πέραν των όσων ακούστηκαν. Ήταν και ο κύριος Κύρκος, ήταν και ο κύριος Μαυρομαράς, ήταν και η κυρία Πετσαδόδη, για να αναφέρω τους μηχανικούς. Α, και η κυρία Παλαμάρη βεβαίως. Και κάναμε, βάλαμε όσο είχαμε τη δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, εμείς να πούμε και να ορίσουμε τη διαδικασία, ότι πρώτα η διαδικασία πρέπει να είναι εξής. Πρώτα απ' όλα να δούμε εάν μας κάνει το οικόπεδο. Το πρώτο και βασικότερο. Εάν από εκεί πέρα η προσπέλαση, η νομιμότητα κτλ. Είναι όλα δευτερεύοντα. Εάν δεν μας κάνει το οικόπεδο, τι να ψάχνει η νομική υπηρεσία, τι να κάνει, να δείχνει. Εγώ λοιπόν συμφώνησα με τον κύριο Μαυρομαρά και με την κυρία Παλαμάρη, δεν θυμάμαι ποιος άλλος ήταν, και είπαμε να κάνει η τεχνική υπηρεσία ένα τοπογραφικό πρόχειρο. Δεν χρειάζεται να είναι τα σύγχρονα τοπογραφικά τα οποία θέλουν και εξάρτηση από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων. Ένα τοπογραφικό λοιπόν, να δούμε ποιος είναι ο χώρος. Ο κύριος Δήμαρχος λέει θα μπει. Ποιο κύριε Δήμαρχος θα μπει, γιατί αμαδόν μιλάμε, γιατί κλήσεις μιλάμε, γιατί διαμορφώσεις μιλάμε. Να ψηφίσουμε ποιο, στον αέρα, κάτι που δεν ξέρουμε τι είναι. Είπαμε λοιπόν αυτή η διαδικασία να γίνει, μπορεί να γίνει τάχιστα μέσα σε λίγες μέρες, να έχουμε πάνω σε ένα χαρτί γιατί πράγμα μιλάμε σαν επιφάνεια, γιατί μιλάμε σαν σχήμα και να δούμε εν προχείρω έστω, δεν χρειάζεται να γίνουν πλήρη μελέτη, εάν μας κάνει βάσει κάποιων διαμορφώσεων που πρέπει να γίνουν. Είναι βέβαιο ότι χρειάζονται διαμορφώσεις. Να βγάλουμε ένα περίπου κοστολόγιο και ένα βασικό θέμα βάσει αυτού είναι να δούμε αν αυτό το κοστολόγιο, το οποίο θα επιβαρυνθεί η Δημοτική Αρχή, εάν θα το εγκρίνει η Επίτροπος σε ένα οικόπεδο που είναι ξένο, που απλώς το νοικιάζουμε, εάν αυτό λοιπόν θα το εγκρίνει η Επίτροπος ή όχι. Πώς θα το πληρώσουμε, θα πληρώσετε 50-100.000 και μετά θα λέει η Επίτροπος, δεν το εγκρίνω. Το πρώτο λοιπόν και βασικότερο είναι να ξεκαθαριστεί εάν μας κάνει το οικόπεδο. Και η διαδικασία είναι αυτή που σας είπα. Δεν χρειάζεται διαπαραταξιακή επιτροπή. Εγώ είδα προχθές τον κύριο Μαυρομαρά, του λέω ότι κανένα λέει περιμένω να συνεννοηθώ με τον κύριο Κύρκο. Εάν αυτοί οι δύο συνεννοηθούν και προκύψει ένα τοπογραφικό, θα το βάλουμε πλέον κάτω κάποιοι μηχανικοί. Ο κύριος Κρητικίδης είναι εμπειρότατος, είναι γνωστό, μπορεί να έχει άποψη. Και εγώ, εν πάση περιπτώσει, κάτι ξέρω από αυτά τα πράγματα. Και όποιος άλλος θέλει, και να δούμε εάν μας κάνει. Αν δεν μας κάνει, τι να συζητάμε. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα. Εκεί βρίσκεται το θέμα. Εάν μας κάνει, θα δούμε και το θέμα της διόδου, θα δούμε και το θέμα εάν νίκιασε ή δεν νίκιασε ο κύριος Δάβαρης. Εάν δεν μας κάνει, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα από αυτά. Όποιος θέλει να με ρωτήσει, εδώ είμαι εγώ το πάνω σας, σαν μηχανικός που κάτι ξέρω από real estate, εν πάση περιπτώσει και να το δούμε. Να προσθέσω όμως ότι κατά την προσωπική μου άποψη δεν έχει εξαντληθεί το θέμα του να βρούμε και αλλού οικόπεδο. Δεν το έχετε ανεβάσει, κύριε Δήμαρχε, σε κανένα από τα μέσα, τα έντυπα ή ηλεκτρονικά, στα οποία πράσι ψάχνει κανείς να βρει οικόπεδο ή αν έχει οικόπεδο να το διαθέσει, είναι σπιτόγατος, είναι τα, τι να πω, η χρυσή ευκαιρία, είναι ένα σωρό. Δεν διαδικασία, βρε πρόεδρε, αυτή είναι τοποθέτηση, βρε Δημήτρη. Δεν διαδικασία αυτή τώρα. Αυτή 5 λεπτά μιλάτε. Ωραία, εκ μέρους του κύριου Σταυρόπουλου μιλάτε. Το διαδικαστικό είναι 1 λεπτό, έως 2. Λοιπόν, Δήμαρχε... Λοιπόν, τελείωσα. Αυτό ήθελα να πω. Αυτά έγιναν προχθές και αυτά αποφασίσαμε. Όχι, αδελφοί, είναι απλό το θέμα. Ο Δήμαρχος και η Δήμαρχος... Το μόνο που θέλω να μας πει ο κύριος Λαζουράς είναι αν αυτό το που έθεσε ο κύριος Οικονόμου ότι δεν είναι έγκυρη υπομίσθωση, εάν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν το συζητάμε να συζητήσουμε. Πολύ ωραία. Κύριε Λαζουρά, σας ακούμε. Το ακούσατε όλους τους προβληματισμούς, τους ακούσατε. Σας ακούμε. Από εκεί και πέρα, αν δεν είναι έγκυρη υπομίσθωση, τι να συζητήσουμε. Μισό λεπτό, γιατί δεν σας βλέπω. Μας ακούσατε, να δούμε λοιπόν ότι πρέπει όμως να γίνει μια συνοπτική αναφορά, παρότι θα λέω αναλυτικότατα στην δεκαπεντασέλιδο έγγραφό μου προς σε εσάς και τους Δημοτικούς Συμβούλους και σε όλους, και είναι γνωστά και αναλυτικά και τι περιλαμβάνει και το συμφωνητικό υπομίσθωσης και τι περιλαμβάνουν και οι προτάσεις του προτείνοντος κλπ.
Είναι γνωστό ότι η διαδικασία ξεκίνησε από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου, όπου απερίφθη η πρόταση με τα μετεπαίνων να γίνει μεταφορά έστω της υπηρεσίας Πρασίνου στην περιοχή της Παναγούλη, που και εκεί είχε βρει ο κύριος Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή έναν χώρο και μάλιστα διαμορφωμένο, χωρίς να έχουμε τα προβλήματα που έχουμε σε αυτό το χώρο, που είναι το ένα μέρος του είναι αδιαμόρφωτο με δέντρα και κουρνάρια και χορτάρια κλπ. Έναν χώρο έτοιμο που είχε και πλυντήριο κλπ. Εκεί δεν μας άρεσε, απερίφθη. Κυριαρχικά αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ψάξαμε αλλού. Όμως τότε, αν θυμάμαι καλά κι εγώ, είχε υποθεί ότι όλοι να γίνει προσπάθεια να προτείνεται να βρεθούν και άλλοι χώροι, όποιος έχει να τους προσκομίσει κλπ. Εξέδωσε ο Δήμαρχος ήδη από πέρυσι το Δεκέμβριο, τον Οκτώβριο την πρόσκληση, είχε ένα μήνα για να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά, συγγνώμη λίγο, αλλά κάτι συνέβη, να σας βλέπω κιόλας. Ναι, είχε ένα μήνα λοιπόν να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά. Πήγαμε εκεί γιατί γινόταν η συζήτηση για αυτόν τον χώρο ο οποίος είχε υποδειχθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή το 2016, τον έχει προσδιορίσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως χώρο για πράσινο σημείο και μάλιστα έγιναν και τότε καταθέσεις προτάσεων από τους διάφορους συνιδιοκτήτες για να πάρουμε αυτόν τον χώρο και μάλιστα να τον αγοράσουμε. Όμως η αγορά αυτή δεν προχώρησε και από το 2016 που την προωθούσε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κυρίου Σταθόπουλου. Προφανώς, γιατί και τότε από ό,τι μου έχουν πει εδώ οι συνάδελφοι της νομικής υπηρεσίας, υπόθηκε ότι αυτά τα οικόπεδα που είναι να αγοραστούν δεν μπορούν να αγοραστούν, μάλιστα γύρω στα 16 στρέμματα, για τον λόγο ότι, είπαμε, είναι δασικά, τα έχουμε πει κατ' επανάληψη, και δεν μπορεί ο Δήμος να δώσει περίπου 1,5-2 εκατομμύρια που στήχιζαν όλα μαζί και να ανακληθεί αυτή, γιατί έχουμε πάγιες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και πραγματική ανάκληση αντίστοιχης διαδικασίας στο Δήμο Λαβρίου, που αντίστοιχο έγινε και ανακλήθηκε γιατί ήταν δασικό. Αν λυθεί αυτό το δασικό χώρο, το θέμα να το αγοράσουμε. Παλεύαμε λοιπόν τη δυνατότητα να τα μισθώσουμε. Πήγαμε λοιπόν εκεί μαζί με την κυρία Δάβαρη, αν θυμάμαι καλά, την κυρία Παλαμάρη, εγώ και πολλοί άλλοι, ήταν και οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων, των πολλών, των 16 στρεμμάτων που έχουν κάνει τις προτάσεις, και τους είπαμε ότι να το μισθώσουμε μόνο. Όλοι, όταν λοιπόν είδαν μόνο τη μίσθωση, δεν ενδιαφέρονταν. Στο σημείο αυτό βρέθηκε ο διπλανός ιδιοκτήτης, η εταιρεία, ο εκπρόσωπος της εταιρείας Κοπακάρ, και λέει μισθό, αν σας ενδιαφέρει, μισθώνω εγώ το δικό μου χώρο. Μας ενδιαφέρει. Πόσο το μισθώνεις, κάνε προσφορά, υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση. Κάνει την προσφορά λοιπόν, στην οποία ορίζει, τώρα εκ παραδρομής, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έγραψε ότι είναι αυτό που μας μισθώνει δύο στρέμματα. Το οικόπεδό του, το οποίο πήγαν και το ελέγχουν, κάνουν έλεγχο τίτλων και μη νομικοί. Το οικόπεδό του λοιπόν είναι αγορασμένο νόμιμα του Χριστιανού. Είναι το συμβόλαιο. Ποιο είναι το θέμα να ζητάμε δείξε μας το συμβόλαιο? Δεν αρκεί η γνώμη του νομικού συμβούλου του Δήμου. Έχει συμβόλαιο ιδιοκτησίας ο άνθρωπος, 2.400, αγορασμένο από τον Μπέκα, τα γράφω μέσα, τα ξαναλέω, εδώ είναι στη διάθεση του φακέλου, έχουν επισυναφεί στον κύριο Σταθόπουλο και όποιον μου το ζήτησε το πήρε, να το διαβάσουν κλπ. Πάμε δηλαδή με αστυνομικό τρόπο, δώσε μας τα συμβόλαιά σου και τα συμφωνητικά σου. Λοιπόν, δεν ξέρω, ή εκ παραδρομής ή από κάποιο λόγο έγραψε ότι μας δίνει δύο στρέμματα, που εν μέρει κάπως μας κάλυπτε. Πάμε λοιπόν εκεί με την κυρία Παλαμάρη και το βλέπουμε στο σχέδιο που προσκόμισε. Τα δύο στρέμματα δεν ήταν δύο, ήταν γιατί μας δίνει τον μπροστά το κατάστημα, το κρατάει, και την μπροστά χώρο, το πίσω χώρο που μας δίνει και ο οποίος είναι διαμορφωμένος έτοιμος, κάτω με άσφαλτο, είναι γύρω στο 1.200 περίπου, δεν έχει μετρηθεί, πρέπει να μετρηθεί. Αυτά λέμε για την τεχνική, 1.200-1.300 μέτρα, το οποίο προφανώς δεν φτάνει. Στη συζήτηση όμως μας λέει ότι εγώ μπορώ να μισθώσω τον διπλανό χώρο που είναι ένα οικόπεδο γύρω στα δύο στρέμματα, ένα χώρο γύρω στα δύο στρέμματα, αγροτεμάχη ότι είναι, με τα δέντρα μέσα, με τα αδιαμόρφωτος χώρος, και αν θέλετε να σας το υπομισθώσω.
Ωραία, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κάνεις νέα προσφορά. Έκανε το συμφωνητικό το οποίο τώρα ο κύριος, ποιος κύριος είπε πάλι ελέγχων ότι δεν είναι ο κύριος Δάβαρης, Χρήστος Δάβαρης δεν έχει υπογράψει κλπ. Και ότι είναι του λογιστή του κλπ. Εγώ δεν πήγα να πω τι έχει κάνει. Έχει προσκομιστεί επίσημο συμφωνητικό, έχει κατατεθεί στην εφορία αυτό το συμφωνητικό, εδώ είναι στη διάθεσή σας με τις υπογραφές, με τις φραγίδες της εφορίας και όλοι το μισθώνουν και βεβαίως το μισθώνουν. Γιατί δεν ξέρω τι του είπε ο αστυνομικός και μη έχω νομικές γνώσεις ελέγχων του κυρίου Δάβαρη 80 ετών, 75 πόσο είναι και τι του είπε ότι το θέλουμε για αμαξοστάσιο κλπ. Για αμαξοστάσιο. Η μίσθωση εκεί επειδή γνωρίζεται ότι μπορεί να δημιουργηθούν και αντιδράσεις, η μίσθωση σας το λέω και μέσα, είναι γραμμένο. Το μισθωμένο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρο στάθμευσης, πάρκινγκ, κάθε είδους αυτοκινήτων, φορτηγών, δικύκλων, σκαφών, τροχοβυλών, τροχοκινουμένων. Οι εκμισθωτές συμφωνούν και παραχωρούν στη μισθώτρια εταιρεία, την εταιρεία Copacar, το δικαίωμα και τη δυνατότητα να επιτρέπει σε αυτήν να υπεκμισθώνει, υπενικιάζει περαιτέρω, ελεύθερα το μίσθιο ακίνητο σε οποιοδήποτε μισθωτή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή σε οποιαδήποτε εταιρεία κρίνει αυτή κατάλληλο και με τους όρους και συμφωνίες που αυτή κρίνει. Άρα λοιπόν αυτό το συμφωνητικό το υπογράφουν οι τρεις συνιδιοκτήτες. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Δάβαρης, η κυρία Χριστίνα Γιώκα, η κυρία Νικολέτα Γιώκα και ο κύριος Νικόλας Παπαδημητρίου και η μισθώτρια εταιρεία. Αφού λοιπόν έχει το δικαίωμα της υπομίσθωσης, νομικά δεν χρειάζεται να πηγαίνουν ή οι σύμβουλοι ή μη έχοντες ειδικές γνώσεις, σέβομαι τις γνώσεις του καθενός, στον τομέα του βεβαίως, μπορούν να ρωτήσουν τη νομική υπηρεσία του Δήμου και να πούμε νομικά, από τη στιγμή που έχει το δικαίωμα της υπομίσθωσης, δεν μπορώ να σας πω ότι δεν χρειάζεται καν αυστηρά νομικά, δεν ξέρω αν είναι και ο κύριος Παπαμιχαήλ μέσα, δεν χρειάζεται καν να ερευνήσουμε αν είναι κύριος αυτός που μισθώνει που εκμισθώνει στο μισθωτή, δηλαδή αν είναι κύριοι Παπαδημητρίου, γιατί είναι ενοχική, όπως λέμε στα νομικά, αυτή η σχέση. Παρόλα αυτά, εγώ πήγα στο υποθηκοφυλακείο Κροπίας, πλήρωσα και 120 ευρώ, να σας πω, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, από την τσέπη μου. Πήρα τα συμβόλαια των κυρίων Δάβαρη, Χριστίνας Γιώκα, Χριστίνα Νικολέτα Γιώκα. Είδα λοιπόν ότι είναι ιδιοκτήτες, γι' αυτό καθυστερήσαμε και τόσο καιρό από τον Φεβρουάριο που έχει γίνει υπομίσθωση, γιατί για να πάμε στο υποθηκοφυλακείο Κροπίας, πήγα στις 19 Απριλίου με ραντεβού λόγω του κορονοϊού. Πήρα λοιπόν τα συμβόλαια, τα πλήρωσα και τα οποία δεν μου τα πληρώνει ο Δήμος, όπως ξέρετε, τα 120 ευρώ από την τσέπη μου. Τα έχω εδώ τα συμβόλαια των ιδιοκτητών αυτών. Είναι ιδιοκτήτες οι άνθρωποι, άρα μπορούν να το μισθώνουν ελεύθερα κλπ. Τώρα το ότι ο κύριος Δάβαρης υπόθηκε ότι δεν έχει, εγώ δεν έχω καμία τέτοια περίπτωση. Έχω τις συμφωνίες, έχω ότι είναι κατατεθειμένα στην εφορία, δεν μπορεί να καταθέτει στην εφορία και να μην το ξέρει. Και λοιπά. Άρα λοιπόν νομικά οι δύο αυτοί χώροι, το 1.200 το πίσω και το 2 περίπου ο αδιαμόρφωτος χώρος, μπορούν να μισθωτούν. Περαιτέρω να πω ότι η εταιρεία Copacar έχει μισθώσει από τους ίδιους ιδιοκτήτες με προηγούμενο συμφωνητικό και ένα κατάστημα μπροστά γύρω στα 60 τετραγωνικά μέτρα που βγαίνει στη Λαυρίου. Και αυτό έχει υποθεί, δεν ξέρω αν το αναφέρει στην προσφορά του, όμως έχει υποθεί προφορικά ότι και αυτό, εάν το θέλουμε, μας το μισθώνει. Νομικά λοιπόν να μισθώσει ο Δήμος μας από τη στιγμή που το οικόπεδο αυτό είναι το μοναδικό, εκτός και αν βρείτε άλλο. Αν βρείτε άλλο και φθηνότερο και καλύτερο, να πάμε όλοι στο άλλο. Νομικά λοιπόν το θέμα της μίσθωσης του ενός μέρους και της υπομίσθωσης του άλλου δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τεχνικά και τι κόστος χρειάζεται, αυτό δεν είναι δική μου δουλειά, να τα δείτε. Αυτές είναι οι ενημερώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και ό,τι άλλη ερώτηση μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, να συμπληρώσω λοιπόν κι εγώ, επειδή τέθηκαν αυτά τα θέματα, να δούμε το κόστος, πώς θα το φτιάξουμε, δρόμους, ιστορίες, επίπεδα κλπ. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συμπληρωθεί ότι ζητάμε να ανοχή μη καταβολή του ενοικίου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου από σήμερα που θα πάρουμε την απόφαση, ούτως ώστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να έχουμε ελέγξει τα πάντα και να προχωράμε ταυτόχρονα στις μελέτες και στις
διαδικασίες αγοράς, πώς το λένε, αίθουσο, τέλος πάντων, όχι κοντέινερς, αίθουσον για να εγκατασταθούν οι υπάλληλοι του Δήμου και να γίνει περίφραξη και όλα αυτά τα κόστη που θα χρειαστεί να γίνουν. Λοιπόν, και βέβαια τα 4.500 τα οποία ζητάει, η πρόταση η δική μου τουλάχιστον είναι να γίνουν 4, γιατί και τα 4 βέβαια είναι ένα μεγάλο κόστος, αλλά προφανώς αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχουμε άλλη διεξόδου την οποία προφανώς ο ιδιοκτήτης ο συγκεκριμένος θα το γνωρίζει, δεν είναι τώρα... αρκετά καθυστερήσαμε, δεν έχουμε άλλες επιλογές. Αν υπήρχαν άλλες επιλογές, έπρεπε να έχουν έρθει ήδη εδώ και χρόνια. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα βρει ως δήμαρχος, ούτε η διοίκηση του κ. Σταθόπουλου είχε βρει τίποτε άλλο. Αυτό μόνο βρήκαμε, το οποίο μάλιστα είχαμε βάλει και είχαμε κουβεντιάσει και το κουβεντιάζουμε ακόμα όταν θα μπορούν οι ιδιοκτήτες, όταν θα ψηφιστεί ο νόμος για το συγκεκριμένους χώρους και λοιπά. Την αλλαγή. Ποιος? Για την αλλαγή. Αν γίνει από δασικά, από δεσμευτικό, μπορούμε να τα αγοράσουμε. Στο μέλλον να αγοράσουμε όλους αυτούς τους χώρους και τα διπλανά άλλα 3-4 στρέμματα, ώστε να φτιάξουμε ένα σύγχρονο αμαξοστάσιο, πράσινο σημείο και ό,τι άλλα κλπ. Εντάξει, δεν μπαίνει κανένα. Αν δούμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, είναι μεγάλα τα κόστη, δεν έχουμε καμία υποχρέωση, ούτε ενίκιο να πληρώσουμε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ούτε τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν στην ενοικίαση του συγκεκριμένου χώρου. Δεν ξέρω αν θέλει να τοποθετηθεί κάποιο. Πρώτον, εδώ έχουν υπάρχουν ερωτήσεις, Δήμαρχε. Να ρωτήσω από τα χέρια που βλέπω, υπάρχουν ερωτήσεις. Τοποθετηθούν, δεν έχω. Ερωτήσεις. Το θέμα δεν αποσύρεται ούτε αναβάλλεται, έτσι. Μπήκαμε στη συζήτηση, Δήμαρχε. Έκανε τις διευκρινιστικές τοποθετήσεις του κύριο Λαζουρά που έχει αναλάβει και όλο το κομμάτι. Οι κύριοι που βλέπω στο ανθρώπινο οικονόμο Λεφαντή, Κονταξής και Μιλωνάκης, είναι κάποιος για ερώτηση? Ναι, ναι. Ας την κάνουμε ερώτηση. Ερωτήσεις, λοιπόν. Όχι, ρωτάω. Λοιπόν, κύριε Σταθόπουλε, τι ερωτήσεις σας? Θα πω αυτό που θέλω υπό μορφή ερώτησης. Λοιπόν, όχι, θα έχετε λόγο για το γιατί μας φέρνετε σε τόσο δύσκολη θέση να καταψηφίσουμε αυτό το θέμα, κύριε Δήμαρχε, όταν όλες οι παρατάξεις σου ζητάνε να το αποσύρεις? Λοιπόν, σας δηλώνω ότι θα το καταψηφίσουμε. Μισό λεπτό. Άφησε με να τελειώσω την πρόταση. Όχι, τελευταία. Μισό λεπτό. Θα το πάμε στη διαβούλευση, θα το πάμε σε επιτροπές. Να το ξαναζητήσουμε, να γίνει διαβούλευση. Το θέμα σήμερα θα συζητηθεί. Το θέμα λοιπόν από τώρα να δεχτείτε την καταψήφιση του. Να το καταψηφίσετε. Να δεχτείτε την καταψήφιση του από όλες τις παρατάξεις. Και πρέπει να πάει πιο κάτω. Γιατί κυρία Πρόεδρε αφήνετε να μην μιλήσω, να μην ολοκληρώσω? Ωραία, σύμφωνοι. Γιατί έχουμε μπει στη δικασία, μην μου νευριάζει. Συζητηθήκαμε στη δικασία. Θα τα ψηφίσετε τώρα, παιδιά. Δεν μπορείτε να γίνετε. Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω επιπλέον. Πάμε παρακάτω. Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ. Με ποια διαδικασία μπορεί να αποσυρθεί το θέμα, αν συμφωνήσουμε όλοι? Όχι, δεν θα συμφωνήσουμε. Η διοίκηση αποφάσισε. Η διοίκηση, επειδή χρονίζει ένα τέτοιο θέμα αιώνες τώρα, θα συζητηθεί και η αντιπολίτευση θα πάρει τις αποφάσεις της. Ή να προχωρήσουμε πιο κάτω, να βρούμε γκαράζ, να λύσουμε το θέμα του γκαράζ, ή θα το καταψηφίσετε. Διαλέξτε και παίρνετε. Το ίδιο κάνατε και με τον κανονισμό. Το κανονισμό τα ίδια πράγματα. Να μην ψηφιστούν οι νόμοι. Να το πηγαίνουμε στις καλέντες. Μια τακτική η οποία δεν θα συνεχιστεί. Τελεία και παύλα. Τελεία και πάμε αυτή η ιστορία. Βεβαίως δεν θα συνεχιστεί η δικτατορία σου. Βεβαίως. Εσείς θα έχετε την ευθύνη. Βεβαίως δεν θα συνεχιστεί ο αυταρχισμός σου και η αυταρχία. Εμείς κάναμε τεράστια προσπάθεια να ρίχνουμε εδώ και εσείς ψηφίστε ό,τι θέλετε σήμερα. Γιατί κάνεις παραλήρημα, δεν καταλαβαίνω. Όχι, δεν είναι παραλήρημα. Τελείωσε. Πάμε πιο κάτω. Προχωράμε, Πρόεδρε. Τώρα αυτό θα κάνουμε πάλι. Προχωράμε, αλλά δεν θα γίνει να ολοκληρώσω μια πρόταση όμως. Κάνει παραλήρημα. Σήκασε λίγο, τελειώνουμε. Θα σου είπα ότι δεν αποσύρεται, κύριε Σταθόπουλε, το θέμα. Δήμαρχε μου, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις, ψηφοφορία. Απ' άλλα, απλά πράγματα. Έλεος τώρα. Λοιπόν. Κάθε εβδομάδα αναβολή στην αναβολή όλα τα θέματα, να τα πάμε στις καλέντες. Κάντε ό,τι θέλετε. Ωραία. Λοιπόν, μόνο ερωτήσεις τώρα, τίποτα άλλο. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, δευτερολογίες, ψηφοφορία. Αυτή είναι η διαδικασία. Η επόμενη ερώτηση του κ. Σταθόπουλου. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Δεν υπάρχει. Ο κύριος οικονόμου την ερώτησή του. Ωραία. Όχι μία. Μπορώ να κάνω δύο-τρεις.
Βεβαίως, κύριε Οικονόμου. Τώρα, τι πιάνεσαι τώρα, 11 η ώρα έχετε όρεξη. Ερώτηση... δηλαδή, πόσο σας αντέχετε. Είναι μια περιοχή που είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Δεν εισπράττουμε όμως δημοτικά τέλη και ουσιαστικά έχουμε χωρίσει το δικαίωμα της καθαριότητας και της σύσκεψης των δημοτικών τελών στο Δήμο Παιανίας. Έχει γίνει κάποια παρέμβαση, κάποια συζήτηση με το Δήμο Παιανίας. Μία ερώτηση που είναι κρίσιμη, διότι από εκεί μπορεί να προκύψουν και τριβές, αν καταφέρουμε και φτάσουμε σε μία μίσθωση και λειτουργία στην περιοχή. Δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει σε γνώση και της σοβαρότατης νομικής υπηρεσίας που άφησε και χμές για κάποιους, κάποιο σχέδιο υπογεγραμμένο από ένα μηχανικό, από την μηχανικούς. Μήπως είναι κάποιο εσωτερικό έγγραφο που δεν το ξέρουμε εμείς. Εγώ συγκεκριμένα πήρα τον κύριο Λεσδωρά, τον πέτυχα στο δικαστήριο. Και αναγκάστηκα, θα του έθετα υπόψη τα δεδομένα που είχα, αλλά δεν μπόρεσα, μετά δεν ξαναεπικοινώνησε μαζί μου, παρόλο που τον κάλεσα τρεις φορές για να δώσω ραντεβού να πάω. Και κατόπιν τα θέματα που είχα, έκανα ερωτήματα εκεί που μπορούσα. Και πλέον τα στοιχεία που έχω είναι συντριπτικά. Πάμε παρακάτω. Επομένως, ξαναρωτώ. Υπάρχουν εσωτερικά έγγραφα υπογεγραμμένα από μηχανικούς. Τρίτη ερώτηση σοβαρή. Η υπηρεσία δόμησης, που κατά τον νόμο και την πολιτεία έχει την αρμοδιότητα της σύνταξης χωρικού σχεδίου, γενικού πολυδομικού σχεδίου κτλ. Κτλ. Κύριε Παλαμάρη, διευθύντρια, έχει υπογράψει σχέδιο. Τέταρτο και βασικό, υπάρχει έξοδος προς την Τιμίου Σταυρού. Διότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω στη διάθεσή μου και μπορώ να σας τα προωθήσω, δεν πρόλαβα τα δω όλα, αλλά το έχω και διαζώσεις ενημερώθηκα από έγκριτους μηχανικούς και τοπογράφους με πρόσβαση στο κτηματολόγιο. Ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στα συγκεκριμένα δύο ακίνητα και ότι παρεμβάλλονται οι ιδιοκτησίες. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή πρέπει να καθίσουμε κάποιοι να το δούμε. Θέλετε να το δείτε. Να πάμε να ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε και λάθος. Και πέμπτο και τελευταίο, έχετε απευθυνθεί στο σώμα των εκτιμητών για να δείτε πόσο πραγματικά, ποια είναι πραγματικά η αξία της μίσθωσης εδώ τέτοιων γυναίκων. Αυτά. Ερωτήσεις από τον κύριο Μιλωνάκη. Κύριε Μιλωνάκη. Ναι. Ερώτηση πρώτη. Κύριε Δήμαρχε, δεν καταλαβαίνω πραγματικά και θέλω μια απάντηση όμως σε αυτά, γιατί πολλές φορές δεν απαντάτε. Γιατί επιλέγετε να πάτε σε άλλη μία πολιτική ήττα. Πρώτο. Δεύτερο. Δεν καταλαβαίνω επίσης γιατί μας καλείτε σε συναντήσεις των επικεφαλής, που δεν παρήσαστε μάλιστα και σχεδόν ποτέ, άλλα αποφασίζουμε εκεί και φεύγουμε και άλλα κάνουμε συγκίνητο στην πορεία. Δεν καταλαβαίνω τη λογική αυτών των συναντήσεων. Και ποιος είναι ο σεβασμός, και δεν μιλάω προσωπικού, και δεν με αφορά αν σέβεστε εμένα ή όχι, ποιος είναι ο σεβασμός του Δημάρχου απέναντι στις παρατάξεις που έχουν αθισμικό ρόλο. Τρίτον, γιατί μας οδηγείτε στο να πάρουμε μια κατάφορα παράνομη απόφαση, παράνομη δηλαδή πραγματικά, επειδή σας έχω ζήσει στα έγγραφα της αντιπολίτευσης και όχι επί Σταθόπουλου που ήσασταν μαλθακός, επί των προηγούμενων ετών, σας έχω ζήσει πολύ καλά. Αν αυτή τη στιγμή ήσασταν στην αντιπολίτευση και έφερνε η διοίκηση ένα τέτοιο ζήτημα, χωρίς οικονομοτεχνική μελέτη, εδώ μας είπε ο κ. Λαζουράς ότι δεν ξέρουμε πόσα μέτρα είναι το οικόπεδο. Δηλαδή πάμε να ψηφίσουμε να πιστώσουμε ένα ακίνητο χωρίς να ξέρουμε πόσα μέτρα είναι. Γιατί λοιπόν μας οδηγείτε στο να πάρουμε μία παράνομη απόφαση. Πραγματικά θέλω μία απάντηση. Και τέταρτον, προς τον κύριο Λαζουρά είναι η ερώτηση. Καταρχάς, κύριε Λαζουρά, νομίζω ότι δεν είναι κατακριτέο δημοτικοί σύμβουλοι να κάνουν τη δική τους έρευνα. Νομίζω είναι απόλυτα θεμητό και πόσο μάλλον όταν το λέτε εσείς αυτό που είστε και δήμαρχος. Έτσι, δηλαδή, νομίζω είναι πολύ θεμητό και μακάρι να το κάναν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Η ερώτηση λοιπόν είναι πόσο διαρκεί η μίσθωση της ΚΟΠΑΚΑΡ για το οικόπεδο που θέλει να υπομισθώσει. Αυτά, ευχαριστώ. Τία Ελεφαντή, τις ερωτήσεις σας και μετά ο κύριος Κονταξής. Εγώ τοποθέτηση ήθελα να κάνω.
Ωραία. Ο κύριος Κονταξής, ερωτήσεις. Ναι, θέλω δύο πράγματα να ρωτήσω. Καταρχάς, απευθύνομαι και στον κύριο Λαζουρά. Στην εισήγηση διαβάζω ότι και εξ αυτού ζήτησα και εγώ να γίνει το ραντεβού επί τόπου για την καλλατηλότητα των προσφερμένων χώρων, για την εκτίμηση και την μελέτη. Α, θα ξεσημούν, δεν διάβασα σωστά. Θα παραγματικά και τις τεχνικές υπηρεσίες δηλαδή χρειάζεται γνωμοδότηση για την καταλληλότητα των προσφερομένων αυτών χώρων κτλ. Έχετε τέτοια γνωμοδότηση από την τεχνική υπηρεσία? Θέλω μια απάντηση. Δεύτερον, διευκρινίστε μου σας παρακαλώ, γιατί δεν κατάλαβα. Μου είπατε κάτι ότι γύρω 39, αν άκουσα καλά, θα αρχίσει η ενοικίαση και μέχρι τότε τι γίνεται? Έχουμε περίοδος χάριτος μέσα στην οποία μπορούμε να αλλάξουμε γνώμη? Γιατί αν είναι έτσι, μπορούμε να το συζητήσουμε και διαφορετικά το θέμα. Απαντήστε μου σας παρακαλώ σε αυτά τα δύο πράγματα και μετά βλέπουμε. Και βέβαια να πω και αυτό που είπε ο κύριος Μιλωνάκης. Πάμε να νοικιάσουμε κάτι χωρίς να ξέρουμε την επιφάνειά του. Δηλαδή μπορεί να είναι 2,5, μπορεί να είναι 2,800, μπορεί να είναι 200, το ξέρετε εσείς, το μετρήσατε. Επειδή το είπε ο ιδιοκτήτης, θα πηγαίνατε εσείς ποτέ σαν ιδιώτης να αγοράσετε ή ένα σπίτι ή ένα οικόπεδο χωρίς να ξέρετε πόσα μέτρα είναι? Παράκληση να μου απαντήσετε. Ευχαριστώ. Δήμαρχε, εσύ και μετά κύριος Βαζουράς, έτσι. Κύριε Κονταξή, νομίζω ότι είναι γνωστό στο δημόσιο, μπορεί να πάρεις περίοδο χάριτος ή ακόμα και να το νοικιάσεις και όποτε θες να το ξενοικιάσεις. Ας έχεις κάνει συμβόλαια 30 χρόνια. Να το ξενοικιάσεις το δεύτερο μήνα. Αυτό το νομίζω το γνωρίζετε όλοι. Το δεύτερο... Εγώ δεν το γνώρισα. Αν είναι έτσι, είναι θετικό. Αν είναι έτσι, είναι θετικό. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι το ότι αν ένας ιδιοκτήτης σου λέει ότι σου νοικιάζω τρία στρέμματα, 3,200, δεν ξέρω πώς σου λέει, και στη συνέχεια σου είτε διαπιστώσει ότι σου έχει νοικιάσει 2,380, εννοείται ότι το τίμημα το οποίο του έχεις δώσει επαναδιαπραγματεύεται και μειώνεται κλπ. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εμείς στην καλή πίστη πιστεύουμε ότι είναι τόσο, γι' αυτό ζητάμε την περίοδο χάριτος 4,5 μηνών, όπου θα προχωρήσουμε σε όλες τις διαδικασίες αυτές ελέγχων και αν πουθενά κολλήσουμε, είτε Δάβαρης λέγεται αυτός, είτε ξέρω εγώ πώς λέγεται, είτε είναι ιδιοκτησία στον δρόμο, είτε δεν ξέρω τι άλλα έχετε ανακαλύψει ξαφνικά, ενώ ξέρετε ότι εδώ και ένα χρόνο παλεύουμε και ξαφνικά τώρα που φτάσαμε στο τέλος, μετά από τεράστια προσπάθεια της νομικής υπηρεσίας, της τεχνικής υπηρεσίας, της κυρίας Παλαμάρη κλπ. Προκύψουν θέματα τα οποία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω ή σε εργασίες ή σε οτιδήποτε να ολοκληρωθεί αυτή η ενοικίαση κλπ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Γι' αυτό τη ζητάμε τη χάρη. Τη χάρη των 4,5 μηνών. Τώρα, όσον αφορά εσάς, κύριε Μιλωνάκη, άμα θέλετε να νομίζετε ότι αυτά είναι πολιτική, είτε να φέρνω θέματα για να λύσω θέματα που χρονίζουν εδώ και 300 χρόνια στο Δήμο και εσείς στυλώνετε τα ποδάρια κάποιοι και θέλετε να στυλώσετε και αυτά, νομίζετε ότι θα βγαίνετε να λέτε ότι είναι πολιτική, είτε επειδή δεν ψηφίσατε, επειδή ο νόμος δεν έχει δώσει την πλειοψηφία να προχωρήσουν θέματα του Δήμου χρονίζοντα, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Κάντε το. Οδηγήστε μας σε πολιτική ήττα. Αν αυτό είναι πολιτική ήττα, εγώ το θεωρώ πολιτική ήττα. Έτσι, αν το θεωρούσα, μπορεί να τη βρίσκω κιόλας με τις πολιτικές ήττες. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Κύριε Λαζουρά, θα θέλατε κάτι σε αυτά που απευθύνθηκαν προς εσένα, προς εσένα? Ναι, ναι, κάποιες απαντήσεις έτσι. Περαιτέρω, ναι, ναι, ναι. Βέβαια, δύο διευκρινήσεις. Καταρχήν, σε σχέση με την Παλίνη. Με την Παλίνη είναι γνωστό, και δεν ξέρω αν είναι γνωστό στο Συμβούλιο, αλλά το έχουμε πει και άλλη φορά. Υπάρχει αντιδικία, η περιοχή εκεί πάνω από τη Λαβρίου μέχρι την Αλιφύρας, πάνω από τη Λαβρίου, Σταυρός, Λαβρίου, Αλιφύρας και Ανατολικής Μεσογείου που πάει πάνω μέχρι τον Αγιάννη τον Κυνηγό, σύμφωνα με τα κανονισμό ορίων ανήκει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. Μάλιστα έχει γίνει και το σχέδιο... Κύριε Λαζουρά, με την Παιανία, όχι Παλίνη. Με την Παιανία, συγγνώμη, ναι, με την Παιανία. Ανήκει στο Δήμο, ξεκινάνε και τα δύο από πει. Λοιπόν, ανήκει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με τον κανονισμό ορίων του έτους 1927. Όμως, για πολύ διάστημα ισχύει αυτό που υπόθηκε, ότι η Παλίνη, η Παιανία θεωρεί και βάζει τέλη και λοιπά στην περιοχή εκεί.
στα καταστήματα και στα εισοικίες της περιοχής αυτής που είπα, κάτω από το Λόφο και εκεί στον Τίμιο Σταυρό. Γι' αυτό το θέμα λοιπόν, υπάρχει προεδρικό διάταγμα που χαρακτηρίζει ότι αυτό ανήκει πολεοδομικό σχέδιο στην Αγία Παρασκευή. Ο Δήμος Παλίνης έχει ζητήσει την ακύρωσή του, άρα δεν έχουμε κανένα θέμα, ως και έχουμε και ΦΕΚ με υπουργούς κλπ. Έχει ζητήσει την ακύρωσή του από το Συμβούλιο Επικρατείας. Στο Συμβούλιο Επικρατείας έχουμε κάνει ισχυρή παρέμβαση. Δικάζεται, αν δεν αναβληθεί πάλι, στις 22 Ιουνίου. Θα είμαστε εκεί, θα δώσουμε τη μάχη και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί δεν έχει κανένα μέλλον. Και έχω πει και πάλι ότι, όπως πληροφορήθηκα για το θέμα αυτό, ο Δήμος Παλίνης έχει πληρώσει πολύ μεγάλο ποσό, πενταψήφιο ποσό, σε συναδέλφους δικηγόρους για να επιτύχει. Που βεβαίως είμαι βέβαιος θα αγωνιστούμε να μην το επιτύχει και δεν θα το επιτύχει. Άρα λοιπόν αυτό το θέμα είναι στην Αγία Παρασκευή και είναι λυμένο και με ΦΕΚ. Τώρα το ότι το αμφισβητεί ο Δήμος Παλίνης δεν έχει κανένα θέμα. Σχέδιο υπογεγραμμένο. Παλίνης συνέχεια. Παιανία, συγγνώμη. Σχέδιο υπογεγραμμένο έχω μόνο για την πρώτη προσφορά του κυρίου Μετζέλου, το σχέδιό του που έχει επισυναφθεί στο συμβολαιό του. Εδώ είναι η μηχανική Κουτρούλης Δημήτριος που έχει επισυναφθεί στο συμβολαιό του, γι' αυτό μου έδωσε σχέδιο και βεβαίως υπογράμμισε τον πίσω χώρο, πίσω από το κατάστημά του και την έκθεσή της στη Σκόπα Καρ που το δίνει. Εδώ ένα σχέδιο. Για τον άλλο το χώρο τον υπομισθωμένο που μισθώνει και μας το υπομισθώνει, δεν έχουμε σχέδιο. Ο αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια, περίπου 2 στρέμματα. Η υπηρεσία δόμησης, εάν έχει κλπ. Η κυρία Παλαμάρη ήταν από την αρχή της θέσης να πάμε σε αυτό το σημείο. Αυτή μας παρακίνησε και αυτή το πάλευε τόσα χρόνια και με τους άλλους ιδιοκτήτες. Και να πω εδώ ότι πρέπει να δούμε ότι εκεί, επειδή είναι πολλοί συνιδιοκτήτες, Δαβαρέι, Γιοκέι και διάφορα, Μπεκέι και λοιπά, διάφορα ονόματα πεανιτών και λοιπόν άλλων περιοχών, να ξέρετε ότι υπάρχουν και μεταξύ τους κόντρες. Και τώρα που δεν παίρνουμε ενδεχομένως τα άλλα που λέμε ότι θα τα πάρουμε όταν λυθεί το θέμα, δεν είπαμε. Και αν τα δίνουν και για μίσθωση, να πάρουμε και από αυτούς, τους πολλούς, τους 17. Και παίρνουμε τούτο, μπορεί να υπάρχουν οι ενδιάμεσες και αυτοί να το υποκινούν τα θέματα αυτά. Δεν πρέπει εκεί να μείνουμε. Άρα λοιπόν η κυρία Παλαμάρη και προχθές το είπε ότι δεν έχουμε καλύτερο χώρο να βρούμε και να βρούμε λύσεις σε αυτό. Τώρα για το Σώμα Εκτιμητών. Το Σώμα Εκτιμητών εδώ είναι μια διαδικασία απευθείας μίσθωσης. Αν έχουμε κάποια προσφορά καλύτερη, ωραία, και να μας πει το Σώμα Εκτιμητών ότι κάνουν 1.000 ευρώ ή 2.000 αυτοί οι δύο χώροι, τα 2,5 στρέμματα, τα 3 στρέμματα περίπου. Δεν το μισθώνει ο άλλος. Τι κάνουμε. Ωραία, το είπε οι εκτιμητές. Άρα λοιπόν στην απευθείας μίσθωση, καταλαβαίνετε, το είπε και ο Δήμαρχος, αυτά δεν είναι νομικά, είναι και τις συνήθους χρήσεις που το καταλαβαίνουμε. Πάμε παρακάτω, στον κύριο Μιλωνάκη. Δεν είναι παράνομη η απόφαση, κύριε Μιλωνάκη. Γιατί είναι παράνομη? Να μισθώσει ο Δήμος χώρους όταν έχει βγάλει προκήρυξη ενδιαφέροντος, έχει ζητήσει κατ' επανάληψη, έχει συζητηθεί. Έτσι είπατε, παράνομη απόφαση θα πάρουμε, λέτε. Όχι, όχι. Α, καλά, στον Δήμαρχο απευθύνθηκα και δεν, ναι, και δεν νοούσα το νομικό κομμάτι, κύριε Λαβρά. Ναι, δεν είναι άλλο. Το τεχνικό θα σε τα πω και στο τεχνικό, παρότι δεν είμαι τεχνικός, να το πω. Δεν είναι λοιπόν παράνομο. Μπορεί να μισθώσει το χώρο. Τώρα, δεν ξέρουμε πόσα μέτρα είναι. Καταρχήν, το είδαμε το χώρο. Αν μας κάνουν αυτοί οι χώροι κατ' εκτίμηση, ο ένας είναι, έχουμε το σχέδιο εδώ, 1.200 περίπου, 1.300 και ο άλλος περίπου 2. 3. Να είναι 3.200, 3.300. Να είναι 2.800. Εκείνο είναι. Να πάμε να το μετρήσουμε επί τόπου για να κάνουμε τις εργασίες και σε ό,τι χρειάζεται μετά, βεβαίως. Αυτό είναι μια πρώτη, το λέω και εγώ μέσα. Αλλά όχι ότι δεν ξέρουμε πόσα μέτρα είναι να αγοράσουμε. Γι' αυτό λοιπόν τα περίπου 3 ζητάει ο άλλος. Πέσε 4,5 και 5 ζητούσε, έπεσε 4,5. Ο Δήμαρχος λέει παρακάτω ακόμα, μακάρι. Και παρακάτω να το δει, αλλά δεν θα το δίνει. Δεν ξέρω, να μιλήσετε κι εσείς. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι θέμα το χώρο. Δηλαδή τι παίρνουμε, δεν το αξίζει ενδεχομένως. Έχουμε κάτι καλύτερο. Πάμε. Πόσο διαρκεί. Α, δεν είναι κατακριτέο η Δημοτική Σύμβουλη. Βεβαίως δεν είναι κατακριτέο, αλλά πρέπει να απευθύνονται. Εγώ είμαι κάθε μέρα εδώ και με σεβασμό απαντώ σε όλους σας. Και ακόμα και στο δικαστήριο και ο κύριος οικονόμου
Συγγνώμη κύριε Οικονόμου, μια φορά στο μετά δεν με ξαναπήρατε, ίσως θέω που δεν σας πήρα εγώ πίσω. Αυτό εντάξει. Σκέφτηκα να σας πάρω, αλλά είπα θα σας δω σήμερα στην οικονομική. Δεν ξέρω αν με πήρατε και άλλες φορές. Μία φορά, όντως μίλησα, ήμουνα στο Συμβούλιο Επικρατείας για θέμα πάλι του Δήμου, του Τροκαντερό, εδώ των διαφημιστικών πλαισίων που έχουν κάνει μια τις ακυρώσεις. Έχω τα στοιχεία όλα, να τα δείτε. Δηλαδή, πώς πάμε με ένα κατασκοπευτικό στυλ, δώσ' μας το συμφωνητικό σου, δώσ' μας το εδώ και το συμβόλαιο το δώσει και το συμφωνητικό και τα συμβόλαια των ιδιοκτητών που σας είπα πήγα και τα αγόρασα και αυτά είναι εδώ. Άρα λοιπόν, το κατακριτέο είναι αυτό, το κατασκοπευτικό και ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην υπηρεσία μας. Δηλαδή, εγώ τι θέλω να... πάει ο Δήμαρχος ή η Δημοτική Αρχή, όλοι εσείς κατηγορούμενοι ή να έχετε προβλήματα με θέματα προς Θεού. Πολύ περισσότερο που έχω και την εμπειρία του μικρού αυτού Δήμου για 10 χρόνια που δεν το θέλουμε, που δεν είναι και κοιτάμε με τον καλύτερο τρόπο να σας εξασφαλίσουμε. Ρωτήστε εδώ λοιπόν και βεβαίως εάν άλλο θέμα έχετε πάλι ρωτήστε έναν νομικό με τα στοιχεία που θα σας δώσω. Να δείτε τι θα σας πει. Δεν θα σας πει κάτι άλλο, δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Παπαμιχαήλ, όσον αφορά τη μίσθωση και την υπομίσθωση. Τώρα, πόσο διαρκεί η μίσθωση της Κοπακάρ, το λέει μέσα στην εισήγηση, το έχω αυτούσιο την προσφορά και το συμφωνητικό που έχει κάνει. Λέει λοιπόν στις, της μίσθωσης. Το μισθωμένο ακίνητο, αυτό που σας διάβασα, θα χρησιμοποιηθεί για πάρκινγκ κλπ. Και είναι εύλογο γιατί πιθανόν οι πολλοί συνιδιοκτήτες στον από εκεί χώρο, στα δυο στρέμματα, να μην θέλουν να βάλουν τις εγκαταστάσεις. Ναι, και να τους βάλουμε τις εγκαταστάσεις στο απόδοστο δικό του, που είναι δικό του και το κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Και εκεί είπε μόνο ως πάρκινγκ. Είναι τόσο δύσκολο να γίνει ένα πάρκινγκ απορριμματοφόρων. Δεν θα κάνουν τίποτα. Θα παρκάρουν απλώς ασφαλισμένα για κάπου να τα πάμε. Όπως και αν έχουμε αλλού. Λέει λοιπόν, διάρκεια. Στη σελίδα 7 ξεκινάει από 1η Δευτέρου 21 και λήγει την 31 Πέμπτου του 29. Δύναται όμως να παραταθεί έως την 31 Πέμπτου του 31. Άρα λοιπόν και η διάρκεια είναι, έχει έτσι το θέμα. Τώρα πάμε στον κύριο στο Δημήτρη τον Κονταξή, στον κύριο Κονταξή, αν έχουμε γνωμοδότηση από την τεχνική υπηρεσία. Το είπαμε και αυτό, εγώ το λέω με την έννοια ότι από νομικής πλευράς και αυτό το λέω και να εμπιστευόσαστε και να εμπιστευόμαστε την νομική υπηρεσία, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Η τεχνική υπηρεσία, το τι χρειάζεται, αν χρειάζεται κάποιες διαμορφώσεις κλπ, αυτό να μας το πει. Αλλά μπορεί να μας το πει και στην πορεία. Τώρα, επειδή το είπε ο ιδιοκτήτης πόσα μέτρα είναι, απάντησα εμέσως και σε αυτό. Δεν πρέπει να το λέει και ο κύριος Κονταξής με τέτοια εμπειρία ως μηχανικός. Πολλές φορές τα ακίνητα προσδιορίζονται και κατά τον νόμο από την περιγραφή τους. Είναι αυτό, γύρω-γύρω, τόσο. Παλιότερα λέγαμε όσες εκτάσεως και αν είναι ή ως έγκιστα. Βεβαίως δεν λέμε να πάρουμε 100 μέτρα και να δώσουμε 4.500, να πάρουμε 100 μέτρα 4.500, αλλά πάνω κάτω 3, τώρα αν είναι 3.300, είναι 2.900, εκεί. Ας πάμε να το μετρήσουμε, βεβαίως με GPS, με όλα αυτά, που, γιατί το ένα το έχουμε, για τη μία πλευρά. Όμως, και εδώ θα δώσω έτσι λίγο, θα μπω και στο θέμα, ότι μπορεί και είναι αρχή αυτή και την ξέρετε κι εσείς, γιατί είσαστε όλοι επιστήμονες και καταξιωμένοι, ότι δεν μπορούμε να μπαίνουμε στις ιδιαιτερότητες και στις λεπτομέρειες της κάθε επιστήμης και του κάθε επαγγελματία και στα νομικά είναι οι ειδικοί, οι μηχανικοί, οι γιατροί, ο στρατηγός, οι άλλοι εκπαιδευτικοί στα δικά σας. Όμως υπάρχει δυνατότητα στη βασική σκέψη να την εκλαμβάνετε και να τις λέτε και λοιπά και εμείς οι νομικοί να το προτείνουμε και να το κάνουμε, να το θεσμοποιούμε, να το κάνουμε σύμβαση, να το κάνουμε συμφωνία. Ο Δήμαρχος εδώ είναι θετικό αυτό που πρότεινε να, και δίνει μια διέξοδο στο θέμα, να προχωρήσει η διαδικασία. Άλλωστε, πώς θα βρούμε, θα ψάξουμε να βρούμε άδειες και λοιπά, αν δεν έχουμε το χώρο καν. Ποιος θα την κάνει την αίτηση, ας πούμε, για την άδεια, ο Κοπακάρ. Να προχωρήσει μίσθωση με ένα δικαίωμα να κάνουμε τη μίσθωση για το διάστημα το τεταραμήνου, πενταμήνου που είπε χωρίς μίσθωμα και εφόσον βεβαίως πάρουμε τις άδειες συνεχίζουμε και δίνουμε το μίσθωμα. Εάν δεν πάρουμε, λύεται η μίσθωση, ευχαριστούμε κλπ. Φαντάζομαι και χωρίς να έχουμε μιλήσει με τον εκμισθωτή,
δεν έχει κανένα λόγο να μην το αποδεχτεί αυτό για πέντε μήνες και να το ελέγξουμε και να το προχωρήσουμε. Με την έννοια ότι έτσι εξασφαλίζεται και ο Δήμος, και αν γίνει, μας κάνουν και μια αγωγή και άλλοι, θα τους πούμε, κύριε, εδώ συμφωνήσαμε. Σε πέντε μήνες πάμε εκεί, ξέρω εγώ. Να βρούμε μια αυτήν η αγωνία, φαντάζομαι, και του Δημάρχου και όλων σας. Εκτός κι αν έχετε άλλους χώρους, θα τους βρούμε. Ενέχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω και κάτι άλλο όσον αφορά, τα έξοδα τα οποία θα γίνουν. Αυτά τα οποία θα τοποθετηθούν, ας πούμε, η περίφραξη π.χ. Τα εγκύματα τα οποία αυτά είναι ιδιοκτησία του Δήμου. Δεν αυξάνεται η περιουσία του συγκεκριμένου οικοπαίδου. Όποτε θέλει ο Δήμος τα παίρνει και φεύγει. Τα πάει αλλού. Είτε τα σπιτάκια, είτε την περίφραξη, τα κάγκελα, το σύρμα, το ξέρω οτιδήποτε. Άρα δεν παίρνει θέμα ότι υπάρχει πλουτισμός του ιδιοκτήτη, ότι σαν να πάμε να πάρουμε, όπως απαγορεύεται, να νοικιάσουμε ένα σπίτι, να το φτιάξουμε, να βάλουμε παράθυρα, όπως νοικιάσαμε το Δημαρχείο, το φτιάξε ο ιδιοκτήτης, πάραμε κάτι παραπάνω στο ενίκιο και πήραμε το Δημαρχείο ή το παιδικό σταθμό ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Γι' αυτό ζητάμε τους 4,5 μήνες από σήμερα να έχουμε όλο το περιθώριο μπροστά, να προχωρήσουμε όλες τις διαδικασίες. Τώρα, αν είναι πιστεύω ότι αυτό λύνει το θέμα. Λύνει το θέμα και τον ενδιασμό. Και αν είναι 2.900, εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι είναι το λιγότερο διπλάσιο από αυτό το οποίο έχουμε και είμαστε υποδιωγμών. Και όταν θα πάρουμε τα καινούργια απορριπαντοφόρα, τη σκούπα, δύο σκούπες, το DCB, το καινούργιο, το πλυντήριο, το τέτοιο, πού θα τα βάλουμε, παιδιά, αν δεν έχουμε προχωρήσει? Πού θα τα βάλουμε? Για πέστε μου. Γι' αυτό λέω ότι θα προχωρήσουμε παρακάτω και θα δούμε στην πορεία. Γι' αυτό παίρνουμε και πρότεινα όταν μου εξήγησαν και εμένα μου εξήγησαν αυτές αυτά τα προβλήματα, τα θέματα τα οποία βάλατε και σκέφτηκα, τους λέω, ωραία, θα πάρουμε να συζητήσουμε από τον ιδιοκτήτη 4,5 μήνες τράτο χωρίς να πληρώνουμε νίκιο και να προχωρήσουμε να ελέγξουμε όλα αυτά τα υπόλοιπα τα οποία σας εξήγησε ο κύριος Λαζούρας. Εμένα το μόνο που με προβλημάτισε, και αυτό ρώτησα, αν μπαίνει θέμα σε αυτό που έθεσε ο κύριος Οικονόμου Δάβαρη, ότι εγώ δεν έχω υπογράψει τίποτε, από ό,τι μας είπε όμως η νομική υπηρεσία, είναι ελεγμένα, δεν μπαίνει κανένα τέτοιο θέμα. Τότε βέβαια, αν υπήρχε ένα τέτοιο θέμα με το Δάβαρη, ότι δεν έχει υπογράψει τέτοιο, πώς το λένε, δεν είχε υπογράψει, έμπαινε θέμα κολλήματος, ας πούμε. Τότε να το αναβάλαμε. Αλλά δεν βλέπω κανένα λόγο να μην το συζητήσουμε και να μην πάρουμε απόφαση. Ούτε το πάω, ούτε το έβαλα το θέμα τσαμπουκά ότι το ψηφίστε ή το ψηφίστε. Από το 16 το παλεύουμε αυτή την ιστορία. Και όλοι έχουν συμφωνήσει να πάμε εκεί πέρα γιατί δεν υπάρχει πουθενά τίποτα άλλο. Από το 16, 5 χρόνια τώρα. Ο Γενικός μας Γραμματέας θέλει να παρεύει με διευκρινιστικές και αυτός τοποθετήσεις. Σας ακούμε, κύριε Κύρκο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 2-3 θέματα, επειδή νομίζω τα είπε και πολύ καλά και ο κύριος Λαζουράς και είχαμε και επικοδομητικές, πολύ επικοδομητικές συζητήσεις και επί τόπου του έργου. Και εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι το τεχνικό αντικείμενο στην ολότητά του δεν είναι κλεισμένο. Έχουμε βέβαια την σιγουριά και από τις υπηρεσίες ότι συγκεκριμένος χώρος είναι κατάλληλος για τη χρήση. Δηλαδή μπορούμε να εγκαταστήσουμε εκεί αμαξοστάσια. Τώρα, στις επιμέρους λεπτομέρειες των θεμάτων θεωρούμε ότι ο χρόνος ο οποίος δίδεται και η πρόταση δηλαδή που έρχεται τώρα από τον κύριο Δήμαρχο που συζητάμε για 4,5 μήνες πρακτικά σε όλες τις υπηρεσίες προκειμένου να το ψάξουμε εξονυχιστικά, να βγάλουμε όλες τις απαιτούμενες άδειες και να εκτιμήσουμε και ακριβώς το ποιες παρεμβάσεις θα κάνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το εύρος και η δαπάνη των παρεμβάσεων σχετίζονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με ποιες θα είναι αυτές και ποιες θα επιλέξουμε. Η αλήθεια είναι το ένα κομμάτι, το οποίο είναι πίσω από το ΚΟΠΑΚΑΡ, το οποίο είναι εν μέρη διαμορφωμένο, όχι όπως θα το επιθυμούσαμε βέβαια, αλλά είναι ένας χώρος στον οποίο θα μπορούσαμε ακόμα και άμεσα να μεταφέρουμε κάποια απορριμματοφόρα. Αυτό τι θα δημιουργούσε, πού θα μας διευκόλυνε? Θα μας διευκόλυνε, θα γινόταν άμεσα και μία αποσυμφόρηση του χώρου του αμαξοστασίου όπως το έχουμε τώρα, βελτιώνοντας τις συνθήκες
εργασίας όλων των εργαζομένων μας, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή προβληματικές. Συνεπώς, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, το ότι ναι, φαίνεται ότι υπάρχουν θέματα τεχνικά. Θέματα τεχνικά όμως τα οποία ο χρόνος ο οποίος μας δίδεται, εφόσον τελικά το συμβούλιο σας πάρει την απόφαση για να πληρώνουν μετά από 4,5 μήνες, είναι θέματα τα οποία μπορούμε τεχνικά να τα λύσουμε. Δηλαδή σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία και με τις παρατάξεις, αυτά που είπε ο κύριος Κονταξής. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπαίνουμε σε διαδικασία όσων θέλουν να τοποθετηθούν. Βλέπω ότι θέλει να τοποθετηθεί ο κύριος Κονταξής, ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Μητσουλάκης. Και εγώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Γκυζιώτης, λοιπόν, όλοι οι επικεφαλείς. Στη θέση, κύριε Σταθόπουλο, έχετε παραχωρήσει στον κύριο Κονταξή. Ναι. Κύριε Κονταξή, έχετε πάρει του κύριου Σταθόπουλου τη θέση. Ναι. Ωραία, τοποθετεί ο κύριος Κονταξής. Κύριε Κονταξή, αν μπορείτε σε 3 λεπτά, λόγω της φόρσης. Επάνω θα μπορέσω. Καταρχάς, άκουσα ότι υπάρχει έστω προφορική διαβεβαίωση από την τεχνική υπηρεσία ότι ο χώρος μας κάνει. Αν και προσωπικά εμένα δεν με καλύπτει, υπό την έννοια δεν μελετήθηκε το οικόπεδο όσον αφορά τις υψομετρικές διαφορές. Κύριε Ζαζουράχ, μας δείξατε ότι υπάρχει ένα τοπογραφικό του πρώτου κομματιού του ενός στρέμματος 1200 μέτρα, το οποίο όμως δεν είχε απάνω υψόμετρα. Το βασικό μας πρόβλημα εκεί, συζητώντας και με τον κύριο Μαυρομαρά, προκειμένου να βγει το κοστολόγιο των εργασιών που χρειάζονται, είναι οι υψομετρικές διαφορές. Αλλιώς ήταν ένα φλατ οικόπεδο, θα λέγαμε προφανώς μας κάνει. Δεν είμαστε αρνητικοί καταρχάς. Μην νομίζει ο κύριος Δήμαρχος ότι είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή για να πούμε όχι για το όχι. Λέμε, θέμα. Ναι. Είπατε τίποτα. Ναι, συγγνώμη, επειδή φεύγοντας πέρασα απέναντι εγώ να βάλω βενζίνη και το είδα από απέναντι. Από απέναντι φαίνεται πιο ομαλό από ότι το βλέπουμε από πάνω. Τώρα βεβαίως δεν είμαι μηχανικός. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα υψόμετρα δεν τα βγάζουμε από απέναντι, τα βγάζουμε επί τόπου. Λοιπόν, εγώ θεωρώ, δεν στέκομαι στον τύπο, εάν πραγματικά η τεχνική υπηρεσία μας κάνει, δέχομαι τον λόγο σας. Θα ήθελα να ακούσω όμως και από την κυρία Δάβαρη ότι μας κάνει το οικόπεδο, υπό την έννοια οι εγκαταστάσεις, κάποιες κτηριακές εγκαταστάσεις που πρέπει να γίνουν εκεί, αφορούν θέματα συντηρήσεως, μας κάνει ο χώρος και οι εγκαταστάσεις συντηρήσεως μπορεί να είναι λιώμενες, ώστε να πούμε θα τις πάρουμε μαζί μας, ώστε να δικαιολογεί το κοστολόγιο της μεταφοράς αυτής. Από εκεί πέρα λέω και πάλι ότι το θέμα το τεχνικό είναι καθαρά θέμα υψομετρικής διαφοράς και το τι λεφτά θα χρειαστούν. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ξέρουμε από την Επίτροπο ότι αυτό το ποσό, το οποίο μπορεί εύκολα να βγει μέσα σε 1-2 εβδομάδες αν παρθούν τα υψόμετρα, ένα καταρχάς κοστολόγιο το πόσο θα στοιχήσει. Και να διαβεβαιωθούμε από την Επίτροπο ότι θα εγκρίνει. Αλλιώς θα κληθεί ο κύριος Δήμαρχος και όσοι το ψηφίσουν, και όσοι το ψηφίσουν τώρα, θα κληθούν να τα βάλουν από την τσέπη τους. Είναι έτσι ή δεν είναι, κύριε Δήμαρχε? Δεν είναι έτσι, Δημήτρη. Δεν είναι έτσι, πώς είναι? Όχι. Εάν δεν το εγκρίνει η Επίτροπος, πώς είναι? Γιατί δεν θα το εγκρίνει η Επίτροπος? Για μόνιμες κατασκευές, τις οποίες δεν μπορεί... Ο κύριος Δήμαρχος, κύριε Λαζουρά, αφήστε με να μιλήσω. Η Επίτροπος εγκρίνει δαπάνες που συμβάλλουν λειτουργικά στις δραστηριότητες του Δήμου. Εάν αυτή η δαπάνη δεν συμβάλλει λειτουργικά στη δραστηριότητα του Δήμου, να σας απαντήσω. Είναι δυνατόν να βρούμε? Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, δεν θα συμβάλλει. Είχαμε μία περίπτωση. Εγώ σε μισθωμένο ακίνητο έκανα σταθμό μεταφόρτωσης και μου εγκρίθηκε. Σε μισθωμένο ακίνητο με δεκαετή. Τελειώσατε. Εγώ είχατε εσείς αυτή την περίπτωση, αλλά εμείς σαν διοίκηση είχαμε την περίπτωση της αποσιέτευσης της οδού ηφαίστου. Εσείς ίσως δεν ξέρετε τι θα πει αυτό, ο κύριος Ζωμπάς το ξέρει, όπου για μία δαπάνη 8.000 ευρώ, την οποία είναι έτοιμος να πληρώσει ο Δήμος να εξυπηρεθούν κάτοικοι εκεί, δεν την ενέκρινε η Επίτροπος. Και έμεινε πίσω 2 και 3 χρόνια το έργο, επειδή η Επίτροπος έλεγε: αυτό δεν είναι δική σας δουλειά για να πληρώσετε τη δαπάνη. Και αν το κάνετε, θα πληρώσετε από την τσέπη σας. Λοιπόν, μπορεί να είχε δίκιο εκεί η Επίτροπος.
Αλλά εδώ όταν ο στόχος εγώ θα ήθελα, θα ήθελα να είναι εξασφαλισμένο το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σε περίπτωση, έτσι, όταν οριστικοποιηθεί το έργο βέβαια, ότι σε περίπτωση που θα γίνουν μόνιμες δαπάνες, δεν μιλάω για κτίρια που όπως πολύ σωστά είπε ο Δήμαρχος μπορεί να τα πάρεις και να το πας αλλού, είναι δικό σου το κτίριο, για εγκαταστάσεις τείχους αντιστηρίξεως, χωματουργικά εξκαφές επιχώσεις που θα μείνουν εκεί στον κύριο του οικοπαίδου, ότι αυτά θα μας το πληρώσει η Επίτροπος. Το ένα είναι αυτό που θέλω να πω και το δεύτερο, έχετε όπως είπατε το τοπογραφικό, δεν έχετε όμως υψόμετρο, όπως δεν έχετε βέβαια καθόλου και σχέδιο του δεύτερου κομματιού, το 1800. Αυτό, εν πάση πτώση, φαντάζομαι θα καλυφθεί μέσα στο διάστημα των 4 μηνών. Αυτά ήθελα να πω, να μας πει και η κυρία Δάβαρη, αν έχει την καλοσύνη, εάν πραγματικά μπορεί να τοποθετηθούν εκεί οι μόνιμες και όχι οι μεταφερόμενες εγκαταστάσεις που χρειάζεται, να μ' αξιοστάσει. Ο κύριος Οικονόμου, τοποθέτησή τους. Παρακαλώ, κύριε Οικονόμου, πιο σύντομα μπορείτε. Είναι σοβαρό το θέμα. Θα είμαι όσο σύντομος μπορώ, αλλά όχι πολύ σύντομος, έτσι. Μακάρι να ήταν μόνο αυτά τα θέματα τα οποία έθεσε ο Δημήτρης ο Κονταξής. Εγώ θα ήμουν ευτυχής, αν ήταν μόνο αυτά. Και θα πω και κάτι στον Γιώργο Λαζουρά, τον οποίο τον εκτιμώ, ο οποίος έτσι άφησε κάποιους υπαινιγμούς. Και αυτός θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όταν θέλει να κάνει τοποθετήσεις πάνω σε τεχνικά θέματα, διότι δεν είναι μηχανικός. Άρα... Συμφωνώ. Ναι, πρώτη φορά... Συμφωνώ γι' αυτό. Συμφωνώ. Έτσι, Γιώργο, τώρα τα λέμε καθαρά τα πράγματα. Άρα πάτσι. Ναι, ας μείνει στα ζητήματα αυτά τα νομικά και ας προσπαθήσει να απαντήσει κάποιος άλλος αρμόδιος και είδα ότι ήταν προσεκτικός ο κύριος Κύρκος, διότι πρώτη φορά στη ζωή μου εγώ, στην καριέρα μου, συναντώ δικαιοπραξία τέτοιου είδους, μίσθωση εδώ από δημόσια υπηρεσία, νομικό πρόσωπο που είναι ο Δήμος, χωρίς να έχουμε σχέδια, χωρίς να έχουμε τις απαραίτητες εκθέσεις κατά υλότητος, χωρίς να έχουμε τέχνικο-οικονομική πρόταση, χωρίς να έχουμε καταλληλότητα, δηλαδή τη γνωμοδότηση δύο αρμοδίων υπηρεσιών, τις οποίες τις καλεί η ίδια η εισήγηση. Και μάλιστα φώναξα την κυρία Μαμαλίγκα. Και λέει, δεν μπορούμε να το κάνουμε εκεί μπροστά σε όλους. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν ξέρουμε, δεν έτσι, να το αναθέσετε σε κάποιον εξωτερικό μελετητή για να κάνει αυτή την έκθεση. Και έρχεστε, Δήμαρχε, με μία σπουδή, ενώ αναγνωρίζετε ότι δεν μπαίνουμε αύριο. Α, τι μας λέτε, τώρα εδώ ψηφίστε, ας υπάρχουν ασάφειες, ας μην ξέρουμε πόσο είναι, ας μην ξέρουμε σοβαρά θέματα, τα οποία θα σας τα πω τώρα παρακάτω. Τώρα θα το μισθώσετε γιατί έτσι θέλω εγώ. Για ποιο λόγο, τι μη χάσουμε το ακίνητο. Εκεί είναι τα ακίνητα αυτά. Εκεί είναι τόσα χρόνια. Εμείς ήμασταν από τους πολλούς και από τις παρατάξεις που είπαμε ότι πρέπει να αναζητήσουμε εκεί τη λύση του αμαξοστασίου, διότι είναι η μοναδική περιοχή στη δικαιοδοσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής που είναι εκτός σχεδίου. Αλλά δυστυχώς, και αγαπητέ Γιώργο Λαζουρά, μπορεί να πηγαίνεις και να παρίστασαι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά απάντηση γιατί εκχωρήσαμε το δικαίωμα που έχουμε να εισπράττουμε δημοτικά τέλη και να κάνουμε τις εργασίες, δεν έδωσες. Δώσε μια νομική απάντηση και τι σημαίνει αυτό. Πολύ ωραία μας τα λες και πολύ ωραίες παρεμβάσεις κάνεις και παρενέσεις και μας μαλώνεις. Μισό λεπτό. Αυτό δεν εκχωρήθηκε τώρα. Μισό λεπτό. Αυτό είναι συγγνώμη Γιώργο, αυτό είναι διαχρονικό. Έτσι, μπράβο. Έτσι, δημοτική. Αυτό πρέπει να το πεις στους δημοτικούς, να γυρίσεις προς τα δίπλα στους δημοτικούς συμβούλους που είναι εκεί τόσα χρόνια. Εντάξει, αλλά... Δεν το έκανε τώρα ο Ζορμπάς. Μην απευθύνεσαι... Απογεννήσεως που λέμε. Κύριε Οικονόμου, στο θέμα τοποθέτησε αν μπορείτε. Για το... Στους πολιτούς σου και στους φίλους σου, το Ζορμπά, το Γιαννακόπουλο και τους λοιπούς, μην απευθύνεσαι σε μένα και με μαλώνεις. Οι ευθύνες είναι εκεί και απάντηση δεν πήρα. Πάμε παρακάτω. Θα σε μάλωσε, βρε, Γιώργο. Ναι, γιατί προσπαθούμε να ψάξουμε το θέμα. Και εγώ έκανα χρήση ανθρώπων διαπιστευμένων. Ο Χρήστος ο Γούναρης είναι στη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Είναι πρόεδρος. Μου παρέδωσε σήμερα στοιχεία μαζί με άλλους τρεις μηχανικούς έγκριτους που δεν τους μπορεί να τους αμφισβητήσει κανείς. Πάμε τώρα στο θέμα επί της ουσίας. Ποια είναι η πρόσβαση για να μπορέσουν να μπουν τα απορριμματοφόρα? Το ξέρετε ότι η πρόσβαση επί της Λαβρίου πατάει και στο διπλανό οικόπεδο? Έχετε εξασφαλίσει
Εκεί που είναι η ράμπα. Άλλο θέμα η ράμπα. Έχετε εξασφαλίσει τη συνένεση του διπλανού ιδιοκτήτη Κώστα Δελιγιάννη? Εγώ γύρισα από ταξίδι και καθόμουν και ψάχνα όλα αυτά τα θέματα, γιατί δεν είχα ένα φάκελο, δεν είχα όλα τα συνημμένα που έπρεπε να έχω. Τέλος πάντων, τη ράμπα την μετρήσατε, την κλίση έχει? Αδυνατούν τα απορριμματοφόρα και απαγορεύεται να ανοιγούν αυτή τη ράμπα. Πάμε τώρα να βρούμε αν υπάρχει έξοδος και αν μπορούν να μπουν από πίσω. Λοιπόν, εκεί αύριο θα είμαι σε θέση να τα μελετήσω όλα και να σας τα στείλω, να τα δείτε κι εσείς και οι υπηρεσίες. Εάν θέλετε, αν δεν θέλετε, κάντε ό,τι νομίζετε, θα πάρετε την ευθύνη της παρανομίας, παρατυπίας, ό,τι θέλετε πέστε, και της υπογραφής σας. Εγώ υπογραφή σε αυτό το θέμα δεν μπορώ να βάλω, παρόλο που θέλω να βρεθεί λύση και είμαι ο πρώτος που σας είπα πρέπει να βρεθεί λύση για να πάμε εκεί. Λοιπόν, δηλαδή μας σύρουν οι υπάλληλοι, κύριε οικονόμου, θέλετε να πείτε. Όχι, όχι, οι υπάλληλοι του Δήμου που μας έχουν διαβεβαιώσει για αυτά, θέλετε να μας πείτε ότι μας σύρουν προς τον κρεμό? Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πάμε τώρα στη θέση αν από την τιμή ο Σταυρού μπορούμε να βρούμε πρόσβαση. Τι μας έλεγε εκεί ο Κοντακάρ, ο κύριος Μέντζελος, πώς το λένε, δεν ξέρω. Μας έλεγε θα πάρω ένα GCB και θα πάω εδώ, υπάρχει δρόμος. Εγώ το ελέγχω στο κτηματολόγιο το επίσημο και όχι μόνο δρόμος δεν υπάρχει, υπάρχουν δύο ιδιοκτησίες. Και πήρα τον κύριο, αυτόν που σας είπα, έχω εδώ το τηλέφωνό του και όποιος θέλει, και ο αγαπητός Γιώργος Λαζουράς και όποιος δημοτικός σύμβουλος θέλει να του στείλω με μήνυμα το τηλέφωνό του και να επιβεβαιώσει αυτά που μου είπε και εμένα. Λοιπόν, τον ρώτησα αν έχει πρόσβαση στο δρόμο αυτό, μου απάντησε όχι, επικοινωνούσε θαυμάσια, αυτά τα έξερα όλα απ' έξω, αλλά μετά το επιβεβαίωσα και από τα στοιχεία του κτηματολογίου. Τώρα, με όλα αυτά, Δήμαρχε και Γιώργο Λαζουρά, θα μας πείσετε ότι πρέπει να βάλουμε την υπογραφή μας, όσο και αν καλή διάθεση έχουμε, και όταν ξέρουμε ότι υπάρχει μια αντιδικία με το Δήμο, ο οποίος εισπράττει, παράνομα εισπράττει ο Δήμος αυτός και δημοτικά τέλη και κάνει και υπηρεσίες καθαριότητας και προσφέρει και υπηρεσίες καθαριότητας στους δημότες και τους κατοίκους εκεί της περιοχής. Μας λέτε δηλαδή που πρέπει να τηρήσουμε την νομιμότητα να βάλουμε υπογραφή σε αυτό και δεν μπορείτε να περιμένετε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες όσο κάνουμε για να δούμε αυτά τα στοιχεία τι πραγματικά ισχύει? Λοιπόν, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτό το θέμα, παρόλο που έχουμε καλή διάθεση να το δούμε θετικά. Κατανοητό. Ο κύριος Μιλωνάκης. Λοιπόν, πραγματικά, ώρες-ώρες απορώ ότι αυτή η πόλη έχει μια κατάρα να μην προχωράει τίποτα. Και αναρωτιέμαι αν αυτό, γι' αυτό ευθύνονται κάποιοι κακοί που θέλουν να μπλοκάρουν τη Δημοτική Αρχή ή, όπως έκανε ο Κιζιώτης κάποτε, ας πούμε, Αντρέα, με συγχωρείς έτσι. Λοιπόν, ή οι διοικήσεις προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους, προκειμένου να πούν και να αιτιολογήσουν κάποιες δουλειές που κάνουν αρπακόλα, χωρίς να φέρουν ολοκληρωμένες εισηγήσεις, χωρίς να ψάχνουν τα θέματα, ή ευθύνονται αυτό. Πραγματικά αναρωτιέμαι τι από τα δύο φταίει. Έχουμε ακούσει σε αυτό το θέμα, πραγματικά δεν πιστεύω στα αυτιά μου, διότι ήμουν σίγουρος το υποσυρθεί έπειτα από τις συζητήσεις. Δηλαδή, μας καλεί ο Δήμαρχος σε συναντήσεις, συμφωνούμε κάποια ζητήματα, έχει ξαναγίνει, και φτάνουμε να βλέπουμε τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε και με τον ΟΕΗ, και ξαφνικά να ακυρώνεται ότι έχουμε συζητήσει. Είναι ο κύριος Κύρκος που είναι πολύ συμπαθής, μας κάνει τον κυματοθράφστη του Δημάρχου, να το πω έτσι, αλλά δυστυχώς, και ενώ εγώ ήμουν σίγουρος, δηλαδή είχα μιλήσει με τον κύριο Κύρκο και θεωρούσα ότι ήμουν βέβαιος ότι δεν πρόκειται το θέμα να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, και ξαφνικά βλέπουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και έπειτα από τη συνάντηση που κάνατε, που με ενημέρωσε η κυρία Πετσατώνη. Λοιπόν, λέει υποδήμαρχος, θα κάνουμε ό,τι κάνουμε, θα τα πάρουμε και θα φύγουμε. Δηλαδή, τι κύριε Δήμαρχε, θα πάρουμε τα μπετά της περίφραξης και θα φύγουμε? Θα πάρουμε τις εξκαφές και την αντιστήριξη που θα γίνει και θα φύγουμε? Πραγματικά, είναι δηλαδή πράγματα τα οποία είναι έξω από κάθε λογική. Και αυτά είναι βέβαιο ότι δεν τα πάρουμε. Αυτά μπορείτε τουλάχιστον να μας πείτε πόσο κοστίζουν. Γιατί η πληροφόρηση δική μου είναι ότι κοστίζουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Και μας λέτε λοιπόν ότι θα πάμε να νοικιάσουμε ένα χώρο
στον οποίο καταρχάς δεν ξέρουμε πόσα τετραγωνικά είναι, με το μάτι ξέρουμε αν μας κάνει, όπως είπε και ο κ. Λαζουράς, και πάμε να νοικιάσουμε ένα χώρο χωρίς να ξέρουμε πόσα λεφτά θα δαπανίσει ο Δήμος, οι δημότες δηλαδή, πόσο θα κοστίσει όλο αυτό το πράγμα, θα κοστίσει 100.000, 200.000, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, πόσο θα κοστίσει, μπορεί να μας το πει κάποιος. Και μας λέτε λοιπόν ψηφίστε, χωρίς να ξέρετε τίποτα. Αγοράζουμε λοιπόν, νοικιάζουμε κάτι λοιπόν, χωρίς εκεί να ξέρουμε τι δυνατότητες υπάρχουν, τι δεν υπάρχουν, τι κολλήματα μπορεί να βρούμε, τι δεν μπορεί να βρούμε. Λοιπόν, πραγματικά απορώ με ποιο θράσος πραγματικά έρχεστε και ζητάτε την ψήφο μας για κάτι τέτοιο. Θα πω κάτι άλλο. Είδα λοιπόν και στην ερώτηση που έκανα, ήθελα να ακούσει το είχα διαβάσει, ότι είναι μέχρι 31/12/29, δηλαδή 8 χρόνια από σήμερα. Άρα τι ξέρετε τι συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αν ο Δήμος πρέπει να δαπανίσει 1-2 εκατομμύρια για να διαμορφώσει αυτό το χώρο, θα έχει αυτό διάρκεια 8 χρόνια. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει, ότι σε 8 χρόνια λοιπόν που θα ανοίξει το μισθωτήριο του Κόπα Καρ και θα έρθει ο διοκτήτης και θα του πει σηκωθεί, θα πρέπει να φύγουμε κι εμείς. Δεν μπορούμε να κάνουμε μισθωτήριο πάνω από 8 χρόνια όταν αυτός που μας υπομισθώνει το χώρο έχει 8 χρόνια μισθωτήριο. Μα είναι δυνατόν και αν. Και να το συζητήσουμε όλο αυτό, εντάξει. Να μην έχουμε εικόνα πόσο θα κοστίσει. Και το συζητάμε ακόμα, ρε παιδιά. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Λοιπόν, πραγματικά δεν μπορώ να μπω, προσπαθώ να μπω σε βάθος τη συζήτηση και δεν μπορώ, δεν το χωράει το μυαλό μου ότι συζητάμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εγώ θα σας πω τι προτείνω. Επειδή καταλαβαίνω και πραγματικά εδώ υπάρχει. Καταρχάς, όλοι θέλουμε να γίνουμε εξουστάσιο. Έτσι, τώρα ποιος το θέλει περισσότερο και λιγότερο, δεν ξέρω, όλοι το θέλουμε. Είναι σίγουρο ότι αν βρισκόμασταν στη διοίκηση του Δήμου θα τα κάναμε πολύ πιο έτοιμα τα πράγματα και πολύ πιο όρημα και πολύ... θα είχαμε ενημερώσει τουλάχιστον τις προθέσεις μας. Αυτό λοιπόν που έχω να προτείνω είναι το εξής. Επειδή καταλαβαίνω ότι για να γίνουν κάποιες ενέργειες εκεί θα πρέπει να έχουμε ένα χαρτί, μια σύμφωνη γνώμη. Εγώ Δήμαρχε λέω, μην επιμείνεις, γιατί όντως το βάλες με... είπες δεν το βάλα με τσαμπουκά, το βάλες με τσαμπουκά, με πολύ τσαμπουκά μάλιστα το βάλες. Αλλά το ξεπερνάω, δεν είναι το θέμα τσαμπουκάδες, εδώ. Τσαμπουκάδες, εσύ προσπαθείς να πουλήσεις την Μιλωνάκη, άστο το. Δημαρχέ, άκου να σου πω, με ξέρουν όλοι. Το με τσαμπουκά, ένα λοιπόν, θέμα. Με ξέρουν όλοι, λοιπόν. Έλα τώρα, να μάθω τώρα ποιο θέμα είναι τσαμπουκά, το θέμα τώρα. Άκουσε λοιπόν. Έλα τώρα, κουβέντες μεγάλες, μικρών αντρών, να πούμε άστο τώρα. Στο επιστρέφω αυτό και λυπάμαι. Να πούμε εγώ τώρα ξαφνικά. Στο επιστρέφω αυτό και λυπάμαι. Και λυπάμαι επειδή έχει τριμωχτεί αφάνταστα που απαντάω. Πάμε παρακάτω. Θα δούμε. Πάμε παρακάτω. Λυπάμαι λοιπόν που ο Δήμαρχος της πόλης απευθύνεται σε έναν δημοτικό σύμβουλο και τη διαβαλίζει ως παράταξη με αυτόν τον τρόπο. Λυπάμαι. Καλά, καλά. Λοιπόν, λυπήσου. Τώρα, ποιο έχει πουλήσει τσαμπουκάδες κατά καιρούς και τα λοιπά, αυτό τώρα δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Είναι γνωστό. Λοιπόν, επειδή λοιπόν το βάλες με τσαμπουκά, ότι άμα γουστάρετε ψηφίστε, άμα δεν γουστάρετε με το ψηφίστε, μπορεί το γουστάρετε να μην το πες, αλλά το βάλες με αυτόν τον τρόπο. Εγώ λοιπόν τα προσπερνάω αυτά. Και έχω να κάνω μια διαδικαστική πρόταση. Να πάρω από τη στιγμή που συμφωνούν και οι υπόλοιπες παρατάξεις, να πάρει μια καταρχήν σύμφωνη γνώμη το Δημοτικό Συμβούλιο ότι εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, το Νομικό Συμβούλιο, τον Δήμαρχο, να κάνει όλες αυτές τις ενέργειες προκειμένου να ενδιαφέρεται τέλος πάντων ο Δήμος να το ενοικιάσει και από τη στιγμή που λύσουμε τα χέρια στις νομικές υπηρεσίες, στις τεχνικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να έχουμε κάτι στα χέρια μας, να ξαναέρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που τότε βεβαίως ομόφωνα όλοι θα το ψηφίσουν. Εγώ λοιπόν λέω και τη συνοψίζω την πρότασή μου, και αν θέλετε να τη βάλουμε και σε ψηφοφορία, καταρχήν έγκριση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σας δίνουμε λευκή επιταγή να πάτε αύριο το πρωί και να το νοικιάσετε. Ο κύριος Κυζιώτης, τον ακούμετε κύριο Κυζιώτη? Ναι. Αντικειμενικά, όπως και να το δει κανείς, και να στην εισήγηση υπάρχουν. Δεν υπάρχει ερωτηματικό σε αυτό και θα το αναφέρω και τα τρία που έχω εντοπίσει εγώ, έτσι όπως τα φανταζόμουν, τα είχα προσεγγίσει και βγήκαν και από την κουβέντα τη σημερινή. Λοιπόν, και θέλω να πω το εξής. Εφόσον χρονίζει το θέμα τόσο πολύ και προφανώς υπάρχουν ευθύνες, τεράστιες ευθύνες όλων των διοικήσεων που περάσανε, που δεν προχώρησαν το θέμα, και όταν είχαν εντοπίσει και το χώρο, ότι ήταν ένας από τους πιθανούς χώρους που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
σαν απαξιοστάσιο. Θα μπορούσαν από τότε να είχαν διαλευκάνει τουλάχιστον το τι γίνεται. Λοιπόν, αλλά ωστόσο και σήμερα υπάρχουν 2-3 ερωτήματα πολύ σημαντικά. Το ένα που το συζήτησα και με τον κύριο Λαζουρά είναι η πιθανή προσφυγή κατοίκων, φορέων, δήμων, δεν ξέρω, οργανισμών, όταν πάμε να κάνουμε κάτι. Εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει οπουδήποτε, οποτεδήποτε, το κουβεντιάζει με τον κύριο Λαζουρά, είναι μέσα στο... στις περιπτώσεις. Νομίζω ότι δεν μας σταματάει τουλάχιστον, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, πρώτο. Δεύτερο, η ανάλυση του κύριου Λαζουρά και η γνωμοδότησή του είναι παρκέστατη. Εμένα με καλύπτει απόλυτα, έτσι, και δεν έχω κανένα ζήτημα σε αυτό. Υπάρχουν και 3 ερωτηματικά, Δημαρχή, όμως. Έτσι, το πρώτο και το βασικότερο, βέβαια, είναι είσοδος-έξοδος. Η εξασφάλιση εισόδου-εξόδου. Βέβαια, από ό,τι γνωρίζω, δεν υπάρχει τυφλό οικόπεδο πουθενά. Οπουδήποτε υπάρχει οικόπεδο, υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση. Δεν μπορεί να είναι τυφλό κάτι. Αλλά η ανησυχία ποια είναι? Μήπως η διέξοδος είναι η απολαυρίου που έχει τη ράμπα που ανεβαίνει προς τα πάνω. Το κομμάτι το ανηφορικό είναι το τελευταίο κομμάτι κάτω-κάτω από τη λαυρίου μέχρι το πρώτο επίπεδο. Από το πρώτο επίπεδο και μετά, με μια απλή ματιά, όπως το περπάτησε και το είδα, τα υψομετρικά είναι ελάχιστα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρά. Δεν υπάρχει, κατά τη δικιά μου εκτίμηση, τεχνικό πρόβλημα μείζων που να πει κανείς πω τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν. Όσον αφορά τα τετραγωνικά που πολλοί αναφερθήκαν, τα τετραγωνικά είναι αυτά που μας λέει ο... είναι γύρω στα 3 στρέμματα, 3 πλάς. Αυτό είναι, αυτά είναι. Στο κάτω-κάτω αυτός μας τα δίνει τα τετραγωνικά. Αν τα τετραγωνικά δεν δίνει, αυτός είναι τεθειμένος. Αν τα τετραγωνικά που μας δίνει δεν είναι αυτά ακριβώς. Αλλά κατά προσέγγιση είναι αυτά. Τώρα αν είναι 10 τετραγωνικά πάνω-κάτω, δεν νομίζω ότι χαλάει το θέμα. Λοιπόν, δεύτερο πρόβλημα, Δήμαρχε, πλην της εισόδου-εξόδου. Πώς θα πάρουμε μία απόφαση εμείς τώρα και να λέμε όχι 4,5-4. Και άμα δεν τη δεχτεί, θα κάνουμε, θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Αυτό είναι το κουβεντιάζεις από την αρχή και του λες, κοιτάξτε να δεις 4 μπορούμε εμείς, θέλεις ή δεν θέλεις, ή δεν μπορούμε να πάμε 4 απόφαση και να πάμε και να του πούμε 4 αποφασίσεις, να σου πει δεν το δίνω 4. Ποια κάνουμε μετά, θα ξαναγίσουμε πάλι πίσω και να πούμε 4,5. Δεν είναι κανένα θέμα, βρε Αντρέα, να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω, 4. δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Αν 4,5, εμείς του λέμε δεν έχουμε 4,5, δεν έχουμε 4. Ωραία, και 4, αν σου πει 4, όχι, τι θα κάνεις. Μα αν πει όχι, καταρχάς, ακόμα και η πρόταση, βρε Δημαρχέ. Είπα στον κύριο Λαζουρά ότι θα ζητήσουμε 4,5 μήνες στράτο, να μην πληρώνουμε. Και αυτό ακριβώς. Το δέχτηκε. Του το είπατε και το δέχτηκε. Εντάξει, οι 4,5 μήνες με 4,5 χιλιάδες είναι σαν να έχουμε, κάνα 2 χρόνια μείωση του, 3 χρόνια μείωση του μισθίου, ας πούμε. Έτσι, 18, και βγαίνει περίπου μαθηματικά. Κοιτάξτε κάτι. Και στο θέμα το οικονομικό δεν υπάρχει πρόβλημα τώρα, μην αστειευόμαστε. Εδώ έχουμε νοικιάσει παιδικούς αθμούς 7, 8, 9 χιλιάδες ευρώ, έτσι, να μην πω καμιά κουβέντα. Εδώ μιλάμε για ολόκληρη έκταση, η οποία δεν υπάρχει κι άλλη. Δεν υπάρχει κι άλλη. Αυτή είναι η έκταση. Ουσιαστικά δεν υπάρχει άλλη έκταση να μπορούμε να συζητάμε. Έτσι και είναι μονόδρομος το να προσπαθήσουμε να την πάρουμε. Δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε εγώ λέω το εξής. Εγώ λέω το εξής. Αν κάναμε όλοι πίσω τον εγωισμό μας, όχι εγώ, στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί εγωιστής είμαι, ας πούμε, σε άλλα θέματα. Στο συγκεκριμένο θέμα δεν έχω και κανένα ζόρι. Έτσι, αν κάνουμε, υπάρχουν δύο εκδοχές, συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μία είναι η διοίκηση λύνει το ζήτημα της εισόδου-εξόδου. Αυτό το βασικό. Δεν υπάρχει τα άλλα, είναι όλα τίποτα, κατά τη δικιά μου εκτίμηση. Άντε να υπάρχει μια προσέγγιση από την τεχνική υπηρεσία του ύψους των εργασιών που πρέπει να γίνουν. Αλλά όποια γεννάνε αυτοί, δεν μιλάμε, θα είναι 2 εκατομμύρια προφανώς. Έτσι, όποια γεννάνε αυτοί. Ούτε μισά εκατομμύρια δεν θα είναι. Το είδα. Εγώ θα είναι παραμύθια τα 2 εκατομμύρια για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Δεν το χαρακτηρίζω και εγώ όπως το είδα, οι υψομετρικές διαφορές είναι μικρές. Αφού εκεί παρκάραμε, περπατήσαμε, το είδαμε. Δεν είναι τίποτα. Η κλίση είναι 2 επίπεδα θα γίνουν, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Αλλά γιατί να μην υπάρχει. Αυτό λέμε τώρα. Ή λοιπόν υπάρχει από το Δήμαρχο η αναβολή του θέματος μέχρι να δουν τα 2 αυτά ζητήματα και αρθεί στο πέσει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή συνάδελφοι του Συμβουλίου, μην το καταψηφίζετε. Μην το ψηφίζετε για άλλες παρατάξεις. Αλλά μην το καταψηφίσετε. Να περάσει το θέμα. Δηλαδή, το να αποκλειστεί το θέμα σήμερα από γυνάτη ή από κόντρα ή από υποθέσεις ή από πραγματικές αδυναμίες είναι πραγματικά μεγάλο κρίμα. Αυτό θεωρώ εγώ. Έτσι. Μία από τις 2 λύσεις θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές. Λοιπόν,
στο συγκεκριμένο οικόπεδο θα χρειαστούν γύρω στα 8 κοντέινερ σε παύλα αίθουσες, οι οποίες αν είναι σαν τις αίθουσες ας πούμε, αξίας, αυτές που βάλαμε για την προσχολική ηλικία, κάθε μία γύρω στις 25.000, προφανώς πιθανόν να υπάρχουν πιο μεγάλες, να είναι λιγότερες από 8. Αυτές δεν κάνουν 200.000 το πολύ, όλα τα κτηριακά του. Μία περίφραξη ενός οικοπαίδου, καλή περίφραξη, τριών στρεμάτων, πόσο μπορεί να στοιχίσει, 50, 60, 80 χιλιάδες. Δεν νομίζω ότι μπορεί να στοιχίσει παραπάνω, ούτε με σφαίρες. Ούτε με σφαίρες. Έτσι. Άρα πάμε περίφραξη και κτίρια 280, 260, μπορεί και 80. Πόσο κάνουν αυτά τα έρματα μετά να φτιάξουμε, να ρίξουμε τείχους και λοιπά. Τι θα ρίξουμε χρυσάφι, μετά θα ρίξουμε. Επειδή μίλησα και με το Μαυρομαρά και με τους τεχνικούς, δεν υπάρχει περίπτωση μαζί με τα μπετά στη χειρότερη περίπτωση να στηρίζει μισό εκατομμύριο, το πολύ. Για να μην ακούγονται κάτι 2 εκατομμύρια και ιστορίες, ας πούμε. Έτσι. Όταν έχουμε 4-5 εκατομμύρια ανταποδοτικά το χρόνο στην καθαριότητα, οι 4.000 και 4.500 δεν είναι λεφτά σε σχέση με την, λοιπόν, με τη δουλειά που θα μας κάνει θέμα, το φόρος. Το άλλο θέμα, αυτό που είμαστε τώρα έχει είσοδο-έξοδο, το γκαράζ. Μια είσοδο. Έχει που πέφτει πάνω στην Παναγούλη, μπορεί να σκοτώσει ο κόσμος. Αυτό λέμε και εδώ. Όχι να έχει δύο, μία να έχει. Γι' αυτό ζητήσαμε 4,5 μήνες από σήμερα να ελέγξουμε όλα αυτά τοπογραφικά, πώς θα μπαίνουν, θα βγαίνουν κλπ. Αν δούμε ότι δεν γίνεται τίποτα, υπάρχουν άλλα προβλήματα, δεν προχωράμε να πληρώνουμε κανέναν. Ούτε γιατί λέμε ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθεια, ούτε θα έχουμε ρίξει χρήματα εκεί. Ούτε για ένα παλούκι περίφραξη θα έχουμε βάλει. Αλλήμον. Το έχει δεχτεί αυτό. Να πούμε. Κορόιδα να πάμε να ρίχνουμε λεφτά και μετά να μας μείνει αμανάτη. Έχει δεχτεί την παράταση των 4,5 μηνών. Εγώ το είπα και μίλησε ο κύριος Λαζούρας εδώ είναι και είπε ναι, εντάξει, λέει αλίμονο, δεν έχω καμία αντίληψη. Ναι. Λοιπόν, μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό. Βεβαίως κύριε Λαζουρά, απλώς να πω. Θέλουμε να βρούμε να ακούνε και οι κύριοι Δημοτικοί Συμβούλοι και ο κύριος Δήμαρχος. Και με ακούτε βεβαίως. Και μετά και την τοποθέτηση του κυρίου Γκυζιώτη. Και βλέποντας και την αγωνία που τη ζούμε και από την πλευρά την νομική εμείς για την άλλη περίπτωση. Που λέμε, αν μας κάνει αγωγή, τι θα κάνουμε με το παλιό. Και βλέπω και τη δική σας αγωνία και όλων των συμβούλων. Εγώ τη σέβομαι. Συνεχόμενα σε σχέση και με αυτό που πρότεινε ο κύριος Δήμαρχος. Προκειμένου να ληφθεί και μια απόφαση από όλους. Μπορούμε να πούμε, και να τώρα το σκέφτηκα και εγώ, κύριε Δήμαρχε και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, να κάνουμε, είχε γίνει και αντίστοιχα, θυμήθηκα την περίπτωση εδώ του Δημαρχείου, να κάνουμε ένα προσύμφωνο, δύο προσύμφωνα μίσθωσης για αυτό το τετράμινο. Προσυμφωνούμε ότι όταν θα κάνουμε αυτούς τους ελέγχους όλους, θα πάμε στην κύρια μίσθωση. Μέχρι τότε, αυτά που είπατε, δεν θα πληρώνουμε και μίσθωμα, ένα προσύμφωνο γιατί. Αν ζητήσουμε μια άδεια κάπου, θα χρειαστούμε κάτι. Πώς έχουμε το χώρο, ποιος θα ζητάει την άδεια, ο Κοπακάρ ή η Δαβαρέη. Έχουμε ένα προσύμφωνο μίσθωσης. Μας λύνει το χέρι αυτό. Το προσύμφωνο είναι, δεν μας δεσμεύει ότι θα υπογράψουμε την κυρία μίσθωση. Εάν λύσουμε όλα αυτά τα θέματα που πιστεύω θα τα λύσουμε, να πάμε αυτό. Βρίσκονται λύσεις νομικές. Άρα λοιπόν πιστεύω με αυτόν τον τρόπο, κύριε Δήμαρχε, να πούμε υπογράφουμε το σύμφωνο μίσθωση. Όπως είχε γίνει άλλωστε. Εμείς συμφωνούμε με την πρόταση αυτή. Θυμάμαι την περίπτωση εδώ. Προχωράμε να προχωρήσουμε η ουσία. Όχι, θυμάμαι την περίπτωση του Δημαρχείου εδώ. Τώρα θυμήθηκα με τους Μαγκλαραίους, με τη Μάγκλαρη. Είχε γίνει πρώτα προσύμφωνο γιατί δεν ήταν και εδώ έτοιμο. Μέχρι που να το φτιάξει και μετά από 6 μήνες έγινε οριστική σύμβαση. Είναι και αυτή μια λύση. Δίνουν νομικά και διεξόδους. Έτσι να το αποφασίσετε συνολικά, γιατί εκτός κι αν υπάρχουν άλλοι χώροι που δεν υπάρχουν. Μπορεί να το ψάξετε. Πρόεδρε, εμείς αλλά εκεί στη Σπύρωση συμφωνούμε με την πρόταση αυτή, έτσι. Ο κύριος Γκυζιώτης. Και εμείς συμφωνούμε. Νομικό είναι, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Ένα λεπτό σύμβουλη να βάλω μία τάξη σας, παρακαλώ. Ακόμα έχω το χέρι της κυρίας Αλεφαντή που έχει ζητήσει πρωτολογία του κυρίου Ρέγα και μετά θα δώσω ένα λεπτό στον κύριο Σταθόπουλο, στον κύριο Μιλωνάκη και πάω και σε ψηφοφορία. Τίποτα άλλο δεν θα συμβεί. Κυρία Αλεφαντή, σας παρακαλώ, πιο σύντομα μπορείτε, σας παρακαλώ.
Ευχαριστώ. Θέλω να πω και εγώ λίγο, γιατί και εμείς έχουμε ενδιασμούς για τη συγκεκριμένη πρόταση. Τώρα, βέβαια, αυτό που είπε ο κύριος Λαζουράς αλλάζει κάπως τα δεδομένα. Εγώ, δηλαδή, εμείς δηλαδή δεν είχαμε σκοπό να το ψηφίσουμε. Παρ' όλα αυτά, μέχρι να τελειώσει, να τελειώσουν και οι υπόλοιποι, θα το σκεφτώ λίγο ακόμα. Παρ' όλα αυτά, όμως, θέλω να κάνω και μια τοποθέτηση για να βασιζόμενοι και στην πρόσφατη ανακοίνωση που έχουμε βγάλει αυτό το θέμα, για να εκφράσω λίγο και την άποψή μας. Αφήστε το μικρόφωνο, μάλλον. Δεν θέλω να αναφερθώ λοιπόν, σε προηγούμενες συζητήσεις που έχουμε κάνει και έχουμε αναλώσει για το θέμα και παραβλέπω, ας πούμε, τις δυσκολίες και πιθανά διέξοδα που έχουν δημιουργηθεί από την απραξία όλων των διοικήσεων των προηγούμενων χρόνων, που ουσιαστικά έχουν αφήσει το Δήμο χωρίς τις αναγκαίες υποδομές για να μπορεί να εξυπηρετήσει με ένα περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο τη διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλη μας. Και βασικά δεν θέλω και να μηδενίσω και τη συγκεκριμένη προσπάθεια έβρισης, ας πούμε, ενός κατάλληλου οικοπαίδου, γιατί θεωρούμε ότι η παρούσα απόπειρα αποτελεί συνέχεια στον ίδιο στρεβλό τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων, δεδομένου ότι κάτι που μπορεί να φαντάζει ως λύση, τελικά, ας πούμε, καταλήγει να μεταθέτει το πρόβλημα στους κατοίκους ενός άλλου δήμου και ως τέτοια, ας πούμε, επιλογή είναι αναμφίβολη για το αν θα καταφέρει να λειτουργήσει ή αργά ή γρήγορα θα μας φέρει ξανά στα ίδια διέξοδα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι το οικόπεδο καταρχάς βρίσκεται 50 μέτρα από τις πρώτες κατοικίες και είναι και σε επαφή με την ζώνη προστασίας του Μητού. Είναι δεδομένο ότι η δραστηριότητα για την οποία προορίζεται δηλαδή στην ουσία η στάθμιση δηλαδή των υπερμονωτηφόρων θα προκαλέσει περιβαλλοντική υποβάθμιση. Και αυτό γιατί πολλές φορές τα απορριμματοφόρα σταθμεύουν, ας πούμε, γεμάτα γιατί δεν έχουν προλάβει, ας πούμε, να οδηγηθούν στην χωματερή της φυλής και δεν είναι και λίγες περιπτώσεις όπου μετατρέπονται σε άτυπους χώρους μεταφόρτωσης και προσωρινής απόθεσης απορριμμάτων χωρίς καμία πρόνοια για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τώρα, σύμφωνα με την νομοθεσία που εμείς ψάξαμε για τη διαμόρφωση του χώρου ως αμαξοστάσιο, επειδή είναι επιφάνειας κάτω των 10 στρεμμάτων, δεν προβλέπεται κάποια διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Κατά συνέπεια, το εγχείρημα δεν προβλέπεται να τεθεί στην κρίση των κατοίκων της περιοχής του Δημοτικού Συμβουλίου της Παιανίας, που είναι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Και δεν θα έχουν είναι τη δυνατότητα. Είναι δικό μας ο χώρος, κυρία Αλεφαντή. Είναι δική μας η περιοχή. Σας το είπε ο κύριος Λαζουράς, υπάρχει ΦΕΚ. Έχει προσφύγει ο Δήμος Παιανίας στο Συμβούλιο Επικρατείας και 99% από ό,τι αντιλαμβανόμαστε θα το κερδίσουμε. Είναι δική μας η περιοχή. Είναι του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Και δεν υπάρχουν σπίτια εκεί πέρα. Δεν υπάρχουν κατοικίες. Δεν υπάρχουν κατοικίες γύρω. Έτσι. Ίσως δεν ήσασταν εδώ και δεν το ακούσατε. Okay. Ναι, μπορεί να μην το άκουσα. Εντάξει, οκ. Okay, ευχαριστώ για την πληροφορία. Εντάξει, συνεχίζω στα υπόλοιπα. Τώρα έχασα και λίγο τον ήρμο. Τέλος πάντων, το άλλο πρόβλημα σίγουρα ήταν αυτό με την είσοδο-έξοδο που είπαν και οι υπόλοιποι προηγουμένως, αλλά και... μισό λεπτάκι, να... γιατί έχω γράψει και κάποια πράγματα, τώρα και χάθηκα. Ναι, λοιπόν, ένα επιπλέον πρόβλημα που καθιστά προβληματική και τη λύση είναι αυτό με το βάθος, που εμείς, εκπρόσωπός μας που βρέθηκε στη συνάντηση, είδα ότι υπάρχει σημαντική λύση, γεγονός που επιβάλλει διενέργεια και άλλων σοβαρών χωματουργικών εργών διαμόρφωση του χώρου σε επίπεδα με ασφαλτόστρωση σε όλη την έκταση κτλ. Τέλος πάντων, έργα που επιβαρύνουν τον όποιο ενοικιαστή, δηλαδή εμάς, και για τα οποία υπάρχει η επιφύλαξη ότι δεν τα εγκρίνει ο Οικονομικός Επίτροπος, δεδομένου ότι θα είναι μόνιμα ενώ το οικόπεδο προσωρινό. Τέλος, για μας δεν είναι τυχαίο που που η υπηρεσία καθαριότητας δηλώνει αδυναμία να εκφέρει τεκμηριωμένη άποψη και ζητά το θέμα να ανατεθεί σε εξωτερικό μελετητή. Και εδώ υπάρχει αδιέξοδο, γιατί εκ του νόμου δεν δικαιούται ο Δήμος να κάνει μελέτες για οικόπεδα που ούτε του ανήκουν ούτε έχει τη νομή τους. Η τεχνική υπηρεσία δηλώνει ότι δεν μπορεί να συντάξει ένα τοπογραφικό με τη χωροθέτηση κάποιων κτηρίων και την επισήμανση των υψομετρικών κτλ. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό, αφού απαιτείται η μελέτη για την απορροή ομβρίων κτλ. Όπως το είπαμε και προηγούμενοι.
Αυτή είναι μας η τοποθέτησή μας και το σκεπτικό μας, που μας κάνει να μην το υπερψηφίσουμε από τη μία, από την άλλη θα έχω και τον χρόνο να το σκεφτώ και στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Πάμε γρήγορα στους υπόλοιπους. Κύριε Ρέγα, 2 λεπτά σας παρακαλώ πολύ και οι υπόλοιπες δευτερομιλίες από 1 λεπτό. Ναι, η ώρα δεν επιτρέπει κάτι άλλο. 2 λεπτά, κύριε Ρέγα, σας δεν επιτρέπει, παρακαλώ. Ναι, ναι. Νομίζω ότι η πρόταση του κύριου Ζουρά λύνει το θέμα, το γόρειο δεσμό, ότι ένα προσύμφωνο θα, νομίζω, είναι η πιο καλή λύση για να δούμε τα τεχνικά θέματα τα οποία υπάρχουν. Εγώ προσωπικά, μακάρι να βγω ψεύτης, εγώ βλέπω πολλές τρύπες και σας λέω, ασχολήθηκα προσωπικά με το θέμα, πήγα και το είδα. Μακάρι να μην είναι όπως τα είδα, αλλά το προσύμφωνο νομίζω λύνει το θέμα και νομίζω ότι μπορούμε να το ψηφίσουμε και όλοι αυτό το θέμα μέχρι και μετά να γίνει το κύριο σύμφωνο. Η κύριε Ζουρά, το θέμα είναι η ανησυχία που ορισμένων να ψάχνουν το. Δεν είναι ότι σας αμφισβητούν. Ήταν λίγο ειρωνικό το σχολείο σας, ούτε αστυνομικοί είμαστε, αλλά νομίζω ότι είναι για το καλό του Δήμου, δεν το κάνουμε για να καρποθούμε κάτι εμείς. Είναι εύλογη. Επειδή είναι το είπατε κάπως ειρωνικά, γιατί εννοείστε ευγενείς, ήταν λίγο ειρωνικό. Εγώ το προσωπικά το πήρα ειρωνικά. Έφαγα 2 ώρες από το χρόνο μου, έτσι. Και μακάρι να βγω και να γίνει, οι τεχνικοί να πούνε, οι μηχανικοί να πούνε ότι είναι πραγματικά υπάρχει πρόσβαση, υπάρχουν. Και δεν είπε κανείς για τα ΠΕΦΚΑ, έτσι. Του δάβαρ το κάπου δεν είναι γεμάτο ΠΕΦΚΑ. Πίσω θα το κόψει αυτά. Με ποιο άδεια. Τέλος πάντων, μακάρι να μην είναι, όλα να πάνε καλά. Αλλά το προσύμφωνο που είπατε, συμφωνώ, νομίζω ότι είναι καλή λύση. Εντάξει, να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ, είναι εύλογο και. Καλέ παρατηρήσει. Δευτερομιλίες, λοιπόν, όσο πιο σύντομα μπορούν, από τον κύριο Σταθόπουλο, καταρχάς. Έχει υπάρξει μία πρόταση από τον Γιάννη τον Μιλωνάκη. Να πάρουμε μία καταρχήν απόφαση. Η πρόταση του Γιώργου του Λαζουρά, του κυρίου Λαζουρά, είναι να κάνουμε προσύμφωνο. Η ερώτηση και η τοποθέτηση δικιά μας λέει ότι εάν πρόκειται το θέμα να ξανάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα το ψηφίσουμε. Διότι η τελική απόφαση οφείλει να ληφθεί μετά από όλα αυτά. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Ευχαριστούμε, κύριε Σταθόπουλο. Κύριος Οικονόμου. Λοιπόν, αν η Δημοτική Αρχή υιοθετεί την πρόταση του Γιώργου του Λαζουρά, Δήμαρχε, το επιβεβαιώνεις αυτό? Την υιοθετεί η Δημοτική Αρχή? Διαμορφώνεται η εκφόρηση του θέματος λήψη απόφασης περί σύναψης προσυμφώνου μίσθωσης και υπομίσθωσης. Καταλάβατε, θα πάει έτσι. Ναι, ωραία. Στο τέλος, το διατάφτα. Συγγνώμη λίγο να καταλάβουμε την απόφαση, γιατί πιστεύω ότι και ο κύριος Σταθόπουλος, ο κύριος Δήμαρχος, προηγούμενος. Λοιπόν, αποφασίζουμε να συνάψουμε προσύμφωνο για το ένα θέμα, για τη μίσθωση και προσύμφωνο υπομίσθωσης. Για τους δύο χώρους, με αυτά τα έδερα. Σε περίπτωση λοιπόν που γίνουν όλα αυτά, θα πάμε στην οριστική σύμβαση. Αν δεν γίνουν, δεν πάμε. Αυτή είναι η έννοια του προσυμφώνου. Ωραία. Επομένως, με την δηλαδή, έτσι γίνει μια ενδιάμεση λύση που είχε γίνει και σας λέω στην περίπτωση εδώ του Δημαρχείου. Χωρίς να επανέλθει στο Συμβούλιο, κύριε Λαζουρά. Αν λύνεται το θέμα και προχωρήσει το θέμα, γιατί να επανέλθει? Δεν πιστεύω ότι είναι πρόσθετος όρος και είναι. Αλυσιτελής, όπως λέμε εμείς τα νομικά, δεν φέρνει αποτέλεσμα. Εάν στο προσύμφωνο δούμε ότι δεν γίνεται, πάει, λύνεται και το προσύμφωνο. Εάν δούμε ότι λύνεται, γιατί έχει λόγο να επανέλθει, προχωράμε. Ποιος θα το αποφασίσει? Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό διαφοροποιεί σαφώς τα πράγματα και η διατύπωση που κάνει τώρα ο Γιώργος Λαζουράς, η νομική υπηρεσία του Δήμου, θεωρείται αυτό μη δεσμευτικό. Δηλαδή το προσύμφωνο, αν δεν εξασφαλιστούν όλα αυτά τα θέματα νομιμότητας που θέσαμε πριν, δεν θα προχωρήσουμε σε συμφωνητικό μίσθωσης. Αυτό, για να δείξουμε και την καλή μας διάθεση, μας καλύπτει. Σκεφτόμαστε να ψηφίσουμε παρόν. Πριν να καταψηφίσουμε, θα το ψηφίσουμε. Αλλά θα παρακαλέσω πρώτον, γιατί μέχρι τώρα δεν μας κάνετε και ονούς καθόλου, να ενημερωνόμαστε οι παρατάξεις τι ακριβώς υπάρχει και τα θέματα της νομιμότητας που θέσαμε πριν, να έχουμε γνώση και εμείς και να μην πάει στρεβλό σε μία μίσθωση από την Δημοτική Αρχή χωρίς να ενημερωθούν οι παρατάξεις. Και θα έλεγα, και σωστή η παρατήρηση του Γιάννου Σταθόπουλου, καλό θα ήταν, αφού θα συμφωνήσουμε, ποιος ο λόγος να μην μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι.
νομίζω μπορεί να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι ή υπάρχει νομιμότητα και προχωράμε, ή δεν υπάρχει και δεν προχωράμε. Δηλαδή, τι θα φοβηθούν μετά να το βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, αυτή είναι η τοποθέτησή μου και πιστεύω ότι λύνουμε και το θέμα ότι εδώ δήμαρχε και αγαπητοί άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Ωραία. Κατανοητό, ο κύριος Μιλωνάκης. Εντάξει. Κοίταξτε τώρα, κύριε Οικονόμου και ο κύριος Σταθόπουλος όχι τόσο, αλλά αφήσατε ένα κενό. Δηλαδή, εγώ αυτό που πρότεινα είναι ότι βεβαίως η πρόταση του κύριου Λαζουρά είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά η προϋπόθεση είναι από τη στιγμή που συμφωνήσουμε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι τι νόημα έχει αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε κάτι και να κάνουμε ένα προσύμφωνο, το οποίο μετά θα προχωρήσει χωρίς την έκθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ λοιπόν νομίζω, ακριβώς όπως το έθεσε ο Γιώργος Οικονόμου, αλλά το βάζω και ως προϋπόθεση όμως, ότι από τη στιγμή που θα γίνει το προσύμφωνο και θα έχουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη για το χώρο, τι θα γίνει εκεί κτλ., όλο αυτό το πλαίσιο να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα πάρει την τελική απόφαση. Αυτή λοιπόν να είναι η προϋπόθεση και αυτό να γραφτεί στο αποφασιστικό της απόφασης. Ναι, ναι, συμφωνώ. Δήμαρχε, έχεις κάτι να πεις? Και εμείς. Ψηφοφορία. Κύριε Λαζουρά, μπαίνει πρόβλημα να ξανάρθει στο Συμβούλιο? Μισό λεπτό. Είπαμε, ξαναλέω. Ναι, ναι, να ενημερώσω και πάλι. Είπαμε, είναι μια λύση που δίνει έτσι μια διέξοδο προκειμένου να λύσουμε το θέμα οριστικά. Το προσύμφωνο τι σημαίνει? Είναι η συμφωνία για τη σύναψη της κύριας σύμβασης. Η κύρια σύμβαση είναι η σύμβαση μίσθωσης που θα γίνει μόλις είμαστε έτοιμοι, το προσύμφωνο είναι η συμφωνία για αυτή τη σύναψη. Άρα τους όρους αυτούς που λέμε ότι συμφωνούμε να μισθώσουμε όταν θα γίνουν αυτά και λοιπά και λοιπά, προσυμφωνούμε μάλλον ή συμφωνούμε. Δεν έχει σημασία, θα το λέμε προσύμφωνο. Να πω όμως κάτι ιδιαίτερο, ότι η υποχρέωση για τη μίσθωση είναι και υποχρέωση του εκμισθωτή ή του ιδιοκτήτη. Δηλαδή όταν μισθώνεις κάτι, λέει ο νόμος ότι παραχωρείς για κάποιο το σπίτι σου να το νοικιάσεις, αλλά αυτό πρέπει να είναι και κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Όταν λοιπόν μας λέει ότι μισθώνεται για αμαξοστάσιο, για χώρο σταθμεύσεως κλπ., έχει την υποχρέωση του καταλλήλου. Βέβαια δεν πάμε εκεί εμείς, μπορεί να προχωρήσει έτσι και ας έρθει μετά και πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού εφόσον θα είναι θετική, αλλιώς θα λυθεί. Το είπατε και εσείς κύριε Δήμαρχε, δεν έχουμε κανένα θέμα. Δεν πιστεύω ότι δημιουργεί προβλήματα αυτό. Με τους όρους που λέμε, απλώς θα είναι προσύμφωνο. Άρα γράφεται στο αποφασιστικό. Οπότε κύριε Λαζουρά... Απλά Γιώργο, κύριε Λαζουρά εννοώ, όταν θα γραφτεί η απόφαση όλη αυτή να τη δείτε εσείς, να γραφτεί όπως συμφωνήσαμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, μην υπάρξουν ότι μα υποδέψαμε την απόφαση, αρχίσει και λέει κανένα. Είναι το ίδιο. Απλά να το δείτε εσείς παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. Προσυμφωνούμε να μισθώσουμε το ένα. Προσυμφωνούμε να υπομισθώσουμε το άλλο με τα τιμήματα που λέει και μέχρι να γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Και μετά θα προχωρήσουμε στην οριστική. Στην οριστική απόφαση να τη δείτε εσείς, να την ελέγξετε. Βεβαίως. Οπότε ο Δήμαρχος τώρα Πρόεδρε. Πρόεδρε, συγγνώμη. Συγγνώμη. Καταλήγουμε λοιπόν ότι. Γιατί ο κύριος Λαζουράς τώρα τι είπε? Είπε ότι θα γίνει το προσύμφωνο και αφού είναι όλα καλά θα υπογραφεί σύμβαση. Εμείς λοιπόν νομίζω δεν λέμε αυτό τώρα. Λέμε θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία και αφού είναι όλα καλά θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης. Αυτή η διαφορά. Ας έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μισό λεπτό κύριε Δήμαρχε. Κύριε Σταθόπουλο, τι διαφορά έχει το ένα με το άλλο για να λέμε ότι είναι μια διαφορετική πρόταση? Εγώ λέω και να έρθει πάλι στο Συμβούλιο. Για αφού να έχουμε λήξει τα θέματα. Να έρθει λοιπόν. Λαζουρά, ναι, για να εγκρίνει, αλλά αυτό τώρα είναι, μου κάνετε την εντύπωση, ότι για να πούμε ότι να έρθει. Κύριε Λαζουρά, πρέπει να λάβει γνώση για να εγκρίνει την οριστική σύμβαση, κύριε Λαζουρά. Το έχετε για να εγκρίνει την οριστική σύμβαση, να έχουμε τα πλήρη στοιχεία, την πλήρη εικόνα. Μα τα βασικά της μισθώσεως, κύριε Γκόνη, είναι δύο. Το μίσθωμα, ο χώρος που μισθώνεται και η χρήση. Αυτά τα όλα τα άλλα θα τα βάλουμε μέσα. Όμως και στοιχεία θα έρχονται και στοιχεία, θα έρθουν όλα τα στοιχεία της τεχνικής υπηρεσίας. Άλλο, βεβαίως. Να πούμε. Άρα λοιπόν,
θα έχουμε και επιπλέον στοιχεία. Στα δύο βασικά, σε αυτό. Δεν συμφωνούμε, κύριε Λαζουρά. Κύριε Λαζουρά. Ψηφοφορία, λοιπόν, 12.04, άλλαξε η ημέρα. Λοιπόν, 13 Μαΐου, 6 ώρες στο πόδι είμαστε, για να δημοτικό συμβούλιο. Ψηφοφορία. Διάβασα το θέμα. Γράφεται ότι θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ψηφοφορία, τα ακούστηκαν, καταγράφηκαν όλα. Θέμα, κυρία Καψοκεφάλη. Το θέμα διάβασα, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα διάβασα. Να οριστικοποιήσουμε την πρόταση. Πολύ ωραία. Κύριε Λαζούρα, με παρακολουθείτε. Λήψη απόφασης περί σύναψης προσυμφώνου μίσθωσης. Και προσυμφώνου μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όχι. Έτσι, το θέμα. Κυρία Πρόεδρε. Πώς θα το πούμε. Το θέμα. Πώς έχει. Άλλο, από τη συζήτηση όμως δεν αποφασίσαμε τη μίσθωση, αλλά αποφασίσαμε την σύναψη προσυμφώνου. Αποφασίζει. Αυτό λέω. Αυτό ναι, έτσι, αποφασίζει. Σύναψη προσυμφώνου μίσθωσης για το ένα ακίνητο από τον κύριο Κοπακάρ, υπομίσθωσης για το άλλο ακίνητο, δύο προσυμφωνάκια. Μέχρι ωραία. Με τους όρους που λέμε τις χρήσεις, τα περίπου όλα αυτά που έχουμε, μέχρι που να γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Ωραία. Και πλέον λοιπόν, και δύο, συγγνώμη, και να προσθέσουμε. Και ξανάρθει μετά στο Συμβούλιο. Και δύο, ότι μετά θα πρέπει να ξανάρθει να εγκριθεί. Μισό λεπτό. Εφόσον υπάρχει απόφαση προμίσθωσης, εννοείται ότι θα έρθει για μίσθωση μετά, βρε παιδιά. Έχουμε μόνο προμίσθωση τώρα. Δεν εννοείται, όχι, δεν εννοείται. Όχι, δεν εννοείται τίποτα, Αντρέα. Μισό λεπτό. Μα η προμίσθωση δεν σημαίνει μίσθωση. Τίποτα δεν εννοείται, τίποτα δεν εννοείται, Αντρέα. Πάμε. Η προμίσθωση δεν είναι η μίσθωση. Εάν με το προσύμφωνο προχωρήσουν και είναι όλα εντάξει. Προσύμφωνο. Κύριε Σύμβουλοι, κύριε Δήμαρχοι. Εάν με το προσύμφωνο προχωρήσουν και είναι όλα εντάξει, που πιστεύουμε θα είναι και να το πούν και οι τεχνικές κλπ. Ποιος λόγος θα είναι δηλαδή μετά, δεν θα το ψηφίσετε. Ναι, ή απλώς θέλετε να το ανανεώσετε. Όχι. Άρα τι φοβόσαστε να το ανανεώσουμε, θέλουμε να το ανανεώσουμε. Όχι, εγώ δεν είπα, είπα να έρθει, αλλά λέω είναι περιττός. Για να πούμε ποιος κέρδισε σήμερα είναι το θέμα όλο. Έτσι, ψηφοφορία, δηλαδή, πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι. Τι ώρα ξυπνάτε το πρωί εσείς όλοι. Πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι. Να σας κάνω μια ερώτηση εγώ. Το θέμα του μισθώματος κλείνει τώρα. Το θέμα του μισθώματος, ναι, θα είναι. Είναι όρος του μισθώσεως. Τις 4.000 που είπε ο Δήμαρχος. Και αν δούμε άλλα προβλήματα, τα βλέπουμε στην κύρια μίσθωση. Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Είναι στάδιο διαπραγματεύσεων το προσύμφωνο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ψηφοφορία, το δεύτερο θέμα. Ο κύριος Σάρπλας ψηφίζει. Ναι. Ναι. Ο κυρία Δάβαρη. Ναι. Ναι. Ο κύριος Μαλάμος. Ναι. Ο κύριος Αργυρός. Ναι. Ναι. Ο κύριος Σκοβαίος. Ναι. Ναι. Ο κύριος Παναγόπουλος. Ναι. Ναι. Ο κύριος Λέκας. Ναι. Ναι. Ο κύριος Δερματάς. Ναι. Ναι. Ο κύριος Κωστόπουλος. Ναι. Ναι. Ο κύριος Σταθόπουλος. Ναι. Ναι. Ο κύριος Γκόνης. Ναι. Ναι. Η κυρία Κοντοπούλου είναι μέσα. Όχι. Ο κύριος Φονταξής. Ναι, κυρία Πρόεδρε, και θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Κύρκο το ταχύτερο δυνατό να αποκτήσουμε τοπογραφικό με υψόμετρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαμιχαήλ είναι μέσα. Όχι. Κυρία Γιώκα. Ούτε κυρία Γιώκα. Η κυρία Ιδίνη. Ναι. Ναι, η κυρία Ιδίνη θα ψήφισε το ναι, μάλιστα. Ο κύριος Οικονόμου. Ναι. Ναι, ο κύριος Μιλωνάκης. Ναι. Ναι. Ο κύριος Κριτικίδης είναι μέσα. Μέσα. Ο κύριος Κριτικίδης ψηφίζει. Ναι, είπε. Όχι, δεν τον άκουσα. Πού τον άκουσα. Τον άκουσα εγώ. Είναι ο κύριος Κριτικίδης μέσα. Μέσα, ναι. Ναι. Τώρα ακούστηκε. Ο κύριος Λογοθέτης. Ναι. Ναι. Ο κύριος Διακογιάννης. Ναι. Ναι. Η κυρία Γάκη είναι μέσα. Η κυρία Γάκη δεν ακούγεται. Ο κύριος Μουστόγιαννης, μάλλον όχι, έχει πει θα φύγει. Ο κύριος Ζόμπολας. Ναι. Ναι. Η κυρία Λεφαντή. Παρούσα. Παρούσα. Ο κύριος Τσιπουκάκης. Ναι. Ναι. Ο κύριος Γκυζιώτης. Ναι. Ναι. Ο κύριος Ρέγας. Ναι. Ναι. Η κυρία Δημητρίου, μου φαίνεται, έχει αποχωρήσει. Η πρόεδρος, ναι. Καληνύχτα σας. Καλό ξημέρωμα. Καληνύχτα. Καλά, καληνύχτα.
Καληνύχτα. Γεια σας. Καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα σε όλους. Καλά.